Είναι έτοιμη πια. Βλέπω και το chat έχει κίνηση. Καλωσορίσατε στο webinar το οποίο διοργανώνουμε με επίκεντρο την πανδημία του κορονοϊού. Λέγομαι Γιάννης Ιωαννίδης, είμαι ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, ένα από τα 10 ερευνητικά κέντρα τα οποία εποπτεύει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Επενδύσεων, συγγνώμη, Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Ερευνητικό Κέντρο το οργανώνει αυτό το πράγμα στα πλαίσια διαφόρων έργων και πρωτοβουλειών στις οποίες συμμετέχει, ιδιαίτερα το Open Air, το οποίο είναι η Ευρωπαϊκή Υποδομή και την ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα, τον Εθνικό Κόμβο για τη χώρα του Research Data Alliance, το οποίο φέρνει δημιουργούς και χρήστες δεδομένων και πώς μπορούμε να μεταφράσουμε δεδομένα, καθώς και με τον Εθνικό Κόμβο της Ερευνητικής Υποδομής Elixir, η οποία αφορά τα βιοιατρικά δεδομένα. Στην περίοδο την οποία ζούμε, στον κόσμο τον οποίο ζούμε, η πανδημία μας έχει αλλάξει τη ζωή και πέρα από τη συμπεριφορά την οποία καλούμαστε να έχει ο καθένας μας στην προσωπική του ζωή, όσοι βρίσκονται στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, έχουμε μια ευκαιρία ο καθένας με τη δική του ειδικότητα, με τη δική του δεξιότητα να συμβάλλουμε είτε στη λύση του ιατρικού προβλήματος αυτού καθεαυτού, είτε στην διαμόρφωση περιβάλλοντος όπου ο καθένας μας να μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει, να έχει την καθημερινότητά του, αλλά με τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Η πληροφόρηση είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα σε όλη αυτή τη διαδικασία και για τη δουλειά μας, αλλά και για την καθημερινότητά μας. Και αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε να κάνουμε το συγκεκριμένο webinar. Με στόχο να παρουσιαστούν εργαλεία, πρακτικές και δράσεις που αφορούν τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό κόσμο, να φέρουμε ο καθένας τις γνώσεις του και αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κανάλι επικοινωνίας το οποίο να μπορεί, όχι ένα και μοναδικό, αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί, αλλά τέλος πάντων να υπάρχει ένα συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας, διότι υπάρχει ένας θόρυβος. Όλοι προσπαθούν να συνεισφέρουν, πολλοί προσπαθούν να καταθέσουν τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους, αλλά έχουμε φτάσει και σε κάποιο σημείο υπερπληροφόρησης. Και αυτό το webinar είναι μια προσπάθεια για κάποιο συντονισμό, κάποια κοινό σημείο σύνδεσης, το οποίο μετά να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και φέρνοντας τα διάφορα κομμάτια το ένα και ένα να είναι πολύ περισσότερο από τα τρία. Στόχος λοιπόν αυτού του πράγματος είναι μεγάλο ρόλο παίζουν οι ερευνητικές υποδομές και οι πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες που αναπτύσσουν, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα συζητηθεί στη διάρκεια του webinar. Τα δεδομένα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν την πορεία μας και πώς μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά, ποιες είναι οι πηγές, τα εργαλεία, τα αποθετήρια στα οποία μπορεί η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ερευνητές να βρουν πρόσβαση και να βρουν αυτά τα οποία χρειάζονται και τι πρωτοβουλίες υπάρχουν. Είτε σε επίπεδο υγείας, είτε σε επίπεδο βιοπληροφορικής, είτε επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια προσπάθεια top-down. Η πολιτεία έχει καλέσει τον ερευνητικό κόσμο να την ενημερώνει για τις πρωτοβουλίες του, πιθανώς να διαμορφώσει και να δρομολογήσει κάποιες δράσεις. Αυτό το webinar είναι bottom-up. Μέσω όλων των άλλων δραστηριοτήτων, όπως είπα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αθηνά, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι bottom-up για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες της πολιτείας και γενικότερα του όλου ερευνητικού ιστού. Οι ομιλητές είναι εξαιρετικοί, θα παρουσιαστούν αργότερα, αλλά προέρχονται από πολλά ερευνητικά κέντρα της χώρας, το Αθηνά, το Φλέμινγκ, το Δημόκρητο, το Εκετά, και βέβαια και πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Και βέβαια και ιδιαίτερα να τονίσω και τη συμβολή του ΣΕΑΒ, του Σύνδεσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Δεν θα σας κουράσω άλλο, η ουσία έρχεται αμέσως μετά. Είμαι βέβαιος όλη η ανθρωπότητα και μπορώ να νιώσω και λίγο περήφανος ότι εμείς η Ελλάδα ακόμη περισσότερο έχουμε συντονιστεί και έχουμε σταθεί στο ύψος μας, ίσως και το έχουμε ανεβάσει το ύψος μας, το πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την πανδημία. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί με συντονισμένες ενέργειες μπορούμε να φέρουμε τη χώρα μας, να φέρουμε την ανθρωπότητα, αλλά και τον μικρότερο περίγυρό μας σε ένα καλύτερο σημείο και να αυτή η κρίση η οποία θα μας πληγώσει, θα μας τραυματίσει, στο τέλος να μας βγάλει καλύτερους και στο πώς λειτουργούμε σαν κοινωνία, αλλά και στο πώς δουλεύουμε σαν ερευνητές και ακαδημαϊκοί. Με αυτά τα λόγια, εύχομαι καλή επιτυχία και καλή προχώρηση, καλή πορεία στο webinar και ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και από μεριάς μου όλους τους ομιλητές που δέχτηκαν να συμμετάσχουν και να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανίδη. Ευχαριστούμε για την εισαγωγή σας, η οποία είναι εξαιρετική η τοποθέτηση πάνω στην οποία η τοποθέτησή σας πάνω στο κρίσιμο αυτό παράγοντα με την κρίση του ιού που όλοι βιώνουμε τελευταία. Να πω εγώ λίγα λόγια για σας. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας εκ μέρους μου. Σε όλα αυτά να σας κάνω share screen, να δούμε αν όλοι βλέπετε την οθόνη μου. Και να πούμε λίγα πραγματάκια για το πώς θα εξελιχθεί το webinar. Λοιπόν, βλέπετε όλη την οθόνη μου? Ναι, ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Έλλη Ποδοπούλου. Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα webinar που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο του Open Air, εργάζομαι στο Ερευνητικό Κέντρο Αθήνα, συντονίζω κάποιες από τις δράσεις του Εθνικού Κόμβου του Open Air και συγκεκριμένα σήμερα το webinar μας αφορά, είναι έκτακτο στον αρχικό προγραμματισμό που είχαμε και αφορά τον κορονοϊό. Να δούμε λίγο ποιες είναι οι δράσεις, τα εργαλεία και οι καλές πρακτικές ανά την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, τι ακολουθείτε και ποια είναι τα σημεία επαφής, πώς μπορούμε έτσι να γνωρίσουμε περισσότερο, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να δούμε ποια είναι τα σημεία επαφής στην Ελλάδα γύρω από το θέμα αυτό, από όλες τις απόψεις, γύρω από όλα τα επιστημονικά πεδία στα οποία εκτείνεται η έρευνα γύρω από τον κορονοϊό. Να πω ότι αν έχετε απορίες, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ να τις μεταφέρετε γραπτώς στο chat ή στο Q&A. Υπάρχουν δύο λειτουργίες γι' αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και θα απαντηθούν αργότερα στην ενότητα της συζήτησης. Όπου εκεί θα δώσουμε δυνατότητα και σε κάποιους να μιλήσουν ίσως πιο ενεργά πέρα του γραπτού λόγου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί η συμμετοχή είναι μεγάλη και δεν είμαι σίγουρη για το πώς θα λειτουργήσουν σωστά όλες τις λειτουργίες του Zoom που χρησιμοποιούμε, τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να περάσω στα περιεχόμενα. Θα πούμε μαζί με τον συνάδελφό μου τον Φώτη τον Καραγιάννη, που θα συστηθεί σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας λίγο τη βασική ιδέα γύρω από την οργάνωση αυτού του webinar, όπως εξήγησε η κ. Ιωσιανίδης. Θα περάσουμε στις συστάσεις, όπου θα πάρουν το λόγο οι ομιλητές και εσείς σας ζητάμε, μπορείτε ελεύθερα να μας πείτε στο chat ποιοι είσαστε, με τι ασχολείστε, αν ασχολείστε με τον κορονοϊό, σε ποιο επίπεδο, σε ποιο πεδίο, αν έχετε κάνει κάποια δράση, κάποια πρωτοβουλία, εσείς είμαστε... Θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε περισσότερο και πάνω σε αυτό. Θα περάσουμε λοιπόν μετά στις συστάσεις της παρουσιάσης, θα ακολουθήσει η συζήτηση όπως ανέφερα και θα κλείσουμε το webinar με κάποια επόμενα βήματα και με την ενημέρωση για επόμενα webinar και για τον εθνικό οδηγό
που είναι το αποτέλεσμα, ένα από τα αποτελέσματα του webinar. Περνώντας λοιπόν στον σκοπό για τον οποίο συμβαίνει αυτό, και εδώ θα καλέσω και τον Φώτη τον Καραγιάννη σε λίγο, να πούμε ότι είναι προφανές το πρόβλημα, υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένας ιός και αυτός επεκτείνεται, εξαπλώνεται, ανατινφίλιο. Επομένως, αυτός ο ιός είναι πολυμόρφος, έχει πολλές μορφές, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που να μπορούν να τον, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να, τον, να αναλύσουμε τα δεδομένα που προέρχονται από τις διάφορες έρευνες γύρω από αυτόν. Οπότε η ανάγκη είναι να δούμε κυρίως τι υπάρχει και να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε, ούτως ώστε όλοι οι ερευνητές που είναι στα διάφορα επιστημονικά πεδία, είτε σε θετικές, είτε σε εφαρμοσμένες επιστήμες, είτε ανθρωπιστικές και κοινωνικές, όσοι όσους αφορά η έρευνα γύρω από τον κορονοϊό, να δούμε πώς μπορούν να πιο αποτελεσματικά να την διεξάγουν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της διεξαγωγής της έρευνας και της διαχείρισης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, όπως βλέπουμε και στην εικόνα. Από τη συλλογή τους μέχρι την ανάλυση τους και την απόθεσή τους και την διατήρησή τους σε κάποια αξιόπιστη πλατφόρμα ή αποθετήριο. Οπότε, κατά κύριο λόγο, κοιτάμε το επιστημονικό κομμάτι στην έρευνα για τον κορονοϊό. Κοιτάμε όμως παρόλα αυτά και λίγα πράγματα που έχουν να κάνουν με την παραπληροφόρηση, καθώς έχουμε και αρκετές δράσεις σε εθνικό επίπεδο που αφορούν την παραπληροφόρηση και προσπαθούν να δώσουν λύσεις σε αυτό, προσπαθούν να φτιάξουν διάφορους ιστούς, διάφορες σελίδες και προσφέροντας πιο έμπιστη πληροφορία και στους ερευνητές και στους πολίτες. Και φυσικά η απάντησή μας είναι ότι βάζουμε στο επίκεντρο τον ερευνητή και τον πολίτη, συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, μοιραζόμαστε εμπειρία, τεχνογνωσία, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο, αυτό αφορά όλους μας, είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης του ιού, δίνουμε τις υπηρεσίες μας, βοηθάμε στην ανάλυση των δεδομένων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι λεγόμενοι στα αγγλικά stakeholders, είναι μέρος όλης αυτής της προσπάθειας. Υπάρχουν ειδικές χρηματοδοτήσεις για την έρευνα στον κορονοϊό και πιο συγκεντρωτικά, πιο συλλογικά, προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ανάγκη, λοιπόν, που έχει προκύψει. Το αποτέλεσμα... Ναι. Ακούω κάτι. Γεια σου, Έλλη, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Να πω και εγώ δύο λόγια. Ονομάζομαι Φώτης Καραγιάννης και είμαι επιστημονικός συνεργάτης του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και συντονιστής του Εθνικού Κόμβου του Research Data Alliance, του RDA. Να πω δύο σημεία, ότι το πρώτο ήταν ότι η αρχική ιδέα ήταν της Έλλης και βέβαια όλοι ενθουσιαστήκαμε, όπως είπα και ο πρόεδρος, και κινηθήκαμε άμεσα. Οπότε η Έλλη είναι η βασική συντονίστρια. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα είναι η αρχή της προσπάθειας. Υπάρχουν πολλές άλλες πρωτοβουλίες ή και ολόκληρες περιοχές, όπως ας πούμε η τεχνητή νοημοσύνη, που σήμερα δεν θα καλύψουμε στο θέμα αυτό. Και όπως θα πούμε και αργότερα, υπάρχουν πολλές σχετικές προσπάθειες, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κάποιες από τις οποίες θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε και αν μπορούμε ως κοινότητα να συνεισφέρουμε. Αυτά νομίζω. Οπότε το λόγο σε σένα, Έλλη, και θα επανέλθω σε λίγο. Ευχαριστώ. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν, ότι το αποτέλεσμα της όλης αυτής της... της ανάγκης, η δική μας απάντηση τουλάχιστον σε αυτό, είναι να δημιουργήσουμε έναν εθνικό οδηγό δράσεων και ίσως και κάποιων καλών πρακτικών, με κάποια επιφύλαξη σε αυτό, ούτως ώστε να έχουμε όλοι έτσι ένα κοινό πάτημα, ένα κοινό εργαλείο που να μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να ενημερωθούμε και να αναζητήσουμε πληροφορία, έγκυρη πληροφορία, επιστημονική πληροφορία, εργαλεία που χρειαζόμαστε για την έρευνα, για τη διεξαγωγή της έρευνας, συνεργασίες ίσως με κάποια εργαστήρια που έχουν αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες και ούτω καθεξής. Συνεπώς, ο εθνικός οδηγός αυτός θα απευθύνεται σε τρεις βασικές ομάδες.
τους ερευνητές, ερευνητικές ομάδες και γιατρούς που ασχολούνται περισσότερο με, είναι περισσότερο στον τομέα της, των θετικών κοινών, βιβλιοθήκες, υποδομές και γραφεία υποστήριξης έρευνας που κοιτάνε από άλλη οπτική την, την έρευνα γύρω από τον ιό, από τον, αυτή των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά και, και την, την επιστήμη των δεδομένων και τη μηχανική και τους πολίτες φυσικά για τη, για τη σωστή πληροφόρησή τους και για την παροχή υπηρεσιών που ίσως να χρειάζονται, για παράδειγμα, στην τηλεργασία που όλοι αυτή τη στιγμή καλούνται να, να εργαστούν από το σπίτι και χρειάζονται τέτοιους, τέτοιες υπηρεσίες. Οι ενότητες, αυτό το εθνικό οδηγό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, οι ενότητες καλύπτουν τους οργανισμούς που, που, που συμβάλλουν σε αυτές, αυτές τις δράσεις, τις δράσεις οι οποίες είναι είτε εθνικές, είτε ευρωπαϊκές, είτε παγκόσμιες, από την εμβέλειά τους κυμαίνεται ανάλογα με το, με το, με το που είναι το target, το στόχος τους, τις ανάγκες με βάση το κύκλο ζωής των δεδομένων και τις ανάγκες των πολιτών με βάση την καθημερινότητά τους και το πώς έχει αλλάξει και τα επιστημονικά, διάφορα επιστημονικά πεδία που αφορά η έρευνα γύρω από τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα τα ανέφερα και πριν τα επιστημονικά πεδία, είναι θετικές επιστήμες, εφαρμοσμένες, ανθρωπιστικές. Θα δούμε και στη συνέχεια, ας πούμε, για την νανοτεχνολογία, για παράδειγμα, κάτι το οποίο εγώ δεν τον γνώριζα ως βιβλιοθηκονόμος. Για την νανοτεχνολογία θα μιλήσει και ο κύριος Κώστας Ελευθεριάδης, να δούμε πώς, πώς συμβάλλει ακόμα και, αυτός, ακόμα και αυτή η επιστήμη, πώς συμβάλλει στην έρευνα για τον κορονοϊό. Ωραία. Να πάρω εγώ το λόγο. Mm-hmm. Αναφορικά, λοιπόν, με τις δράσεις και τους σπόρους Ελλάδα και Ευρώπη, θα κάνω μια σύντομη αναφορά. Και στη συνέχεια θα ακούσετε περισσότερες λεπτομέρειες από τους ομιλητές. Καταρχήν, υπάρχει μια βασική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μπορείς να πατήσεις το επόμενο bullet. Έλλη, ευχαριστώ. Υπάρχει μια βασική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής, το EBI, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, το EMBL, των υποδομών Elixir και Instruct, που είναι γύρω από τις επιστήμες ζωής και τη μοριακή βιολογία, και της Διεθνούς Πρωτοβουλίας RDA, αλλά και, άλλων, και αρκετών άλλων έργων για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας γύρω από τον COVID, που σταδιακά θα ενσωματωθεί στο European Open Science Cloud. Υπάρχει πρωτοβουλία του Open Air, που θα μας μιλήσει η Ναταλία σε λίγο. Υπάρχει πρωτοβουλία του RDA, που δημιούργησε ένα Fast Track Working Group σε συνεργασία με άλλες πρωτοβουλίες γύρω από τα δεδομένα, όπως είναι το CoData, το GoFair, το World Data System. Και έχουμε και ένα επόμενο slide γι' αυτό και θα μας μιλήσει και λίγο παραπάνω και ο άλλος, ο Φώτης ο Ψωμόπουλος. Υπάρχει πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Στρατηγικής για τις Ερευνητικές Υποδομές, του ESFRI, που έχει δημιουργήσει ήδη μια σελίδα που μαζεύει τις δράσεις και τους σπόρους από όλες τις ευρωπαϊκές αλλά και εθνικές υποδομές, που όπως μας είπε ο Πρόεδρος είναι πολύ σημαντικές στον τομέα αυτό, μαζί με τα δεδομένα. Και μάλιστα η ομάδα του Αθηνά είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και τη δημοσίευση της πληροφορίας. Υπάρχουν εθνικές προσπάθειες, όπως είναι του ΕΔΙΤΕ, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Για τον πρώτο, για το ΕΔΙΤΕ, το GRNET, είναι η χρήση του υπερυπολογιστή Άρη για σχετική έρευνα και του ΣΕΑΒ κυρίως σχετικών δημοσιεύσεων. Και τέλος υπάρχει και η δράση του, ο κατάλογος, υπάρχει ένας κατάλογος με πόρους υπολογιστικούς και άλλους από τη βάση του ERG, περιλαμβάνει και υπερυπολογιστικούς πόρους, όπως είναι το PRACE, ο πανευρωπαϊκός, η δράση για τον πανευρωπαϊκό υπερυπολογιστή. Όπως είπαμε, υπάρχουν αρκετές ακόμα δράσεις και πόροι και θα ακούσουμε και στη συνέχεια κάποιους από αυτούς. Οπότε η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική. Είναι μια συνεχόμενη και καθολική προσπάθεια και συνολική προσπάθεια με διάφορα παρακλάδια
Δύο λόγια για το Open Air, ότι έχει δημιουργήσει ένα gateway και το Zenodo Community, θα μας τα πει όμως η Ναταλία σε λίγο. Και βλέπουμε και τη δομή της ομάδας εργασίας στο κάτω σχήμα του Fast Track Working Group που λέγαμε. Έχει 5 υποομάδες. Η πρώτη είναι αναφορικά σε Omics, που σημαίνει, και εγώ δεν το ήξερα, Genomics, Metabolomics, ότι έχει να κάνει με όλα αυτά. Η δεύτερη έχει να κάνει με κλινικές δοκιμές. Η τρίτη με επιδημιολογία, η τέταρτη με κοινωνικές επιστήμες και η τέταρτη με τη συμμετοχή της κοινότητας. Αυτά για εισαγωγή και ναι, σου δίνω το λόγο πάλι, Έλλη. Το Φωτή και εγώ θα δώσω με τη σειρά μου το λόγο στο Θανάση για να μας πει λίγα λόγια για αυτόν, την έρευνα που... με την οποία ασχολείται, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και να πω τώρα ότι μπορείτε και εσείς στο chat να γράψετε, να συστηθείτε ούτως ώστε να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας με αυτόν τον τρόπο. Θανάση, έχεις το λόγο. Καλησπέρα από μένα. Λέγομαι Θανάση Βεργούλης. Είμαι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Γενικά, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι τριγύρω από αναλύσεις δικτύου πάνω σε δίκτυα αναφορών επιστημονικών δημοσιεύσεων, σε citation networks και συγκεκριμένα ασχολούμαστε με μια ομάδα ανθρώπων στο Ινστιτούτο μου για την εξαγωγή κάποιων δικτών σχετικά με την απήχηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων πραγματοποιώντας τέτοιες αναλύσεις. Και πάνω σε αυτό το ευρύτερο θέμα θα είναι και η παρουσίαση που θα κάνω, καθώς έχουμε κάνει μια σχετική δουλειά, ειδικά για το outbreak του COVID-19. Ευχαριστούμε, Θανάση. Αλέξανδρε. Ωραία, καλημέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Δημόπουλος. Είμαι εκλεγμένος λέκτορας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης και των γλωσσών προγραμματισμού. Είμαι ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών και τα τελευταία 8 χρόνια εργάζομαι ως postdoc στο ΚΕΒΕ Alexons Fleming, στο τομέα της βιοπληροφορικής. Και βρίσκομαι εδώ σήμερα εκπροσωπώντας τον ελληνικό κόμβο του Elixir, το Elixir Greece, για να σας παρουσιάσω τι κάνουμε προς το τομέα της αρρωγής για το COVID-19. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Κώστα. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κώστας Ελευθεριάδης από το Δημόκρητο. Είμαι επικεφαλής του εργαστηρίου αρτηρίας περιβάλλοντος. Και το θέμα αυτό της μετάδοσης του ιού είναι αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον. Οπότε σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε με τις τεχνικές μελέτες του αερολύματος, δηλαδή των νεωρούμενων σωματιδίων στον αέρα, να δείξουμε κάποια πράγματα του ελέγχου των μεθόδων προστασίας ή των μέσων προστασίας και γι' αυτό σκέφτηκα να έχω μια μικρή συμβολή στην ημερίδα αυτή. Καλημέρα και από μένα. Είμαι η Ναταλία Μανολά. Διευθύνω την Ευρωπαϊκή Υποδομή του Open Air και ταυτόχρονα είμαι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του European Open Science Cloud, του Ευρωπαϊκού Υπολογιστικού Νεύου για την Ανοιχτή Επιστήμη και είμαι επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Πληροφορικής. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστη και Ναταλία. Νομίζω ότι... Ωραία, εδώ είμαστε. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Λεωνίδας Πισπυρίγκας. Είμαι προγραμματιστής και διαχειριστής συστημάτων βιβλιοθηκών. Εργάζομαι και εκπροσωπώ τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και συγκεκριμένα τη Μονάδα Διαχείρισης των Συνδρομών των Ηλεκτρονικών Πηγών, Υποδομών του ΣΕΑΒ και Υποδομών Ερευνητικών Δεδομένων. Και σήμερα η παρουσίασή μου επικεντρώνεται στην επιστημονική πληροφόρηση και σε ηλεκτρονικές πηγές, εργαλεία αναφοράς και οδηγίες για την πρόσβαση και τη χρήση.
Καλημέρα και από μένα. Είμαι η Γιώτα Τουλούμη. Είμαι καθηγήτρια βιοστατιστικής και επιδημιολογίας στο Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, μεγάλος τίτλος, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολούμαι κυρίως με λοιμώδη νοσήματα, επικεντρώνοντας αρχικά στο HIV και στις ιογενείς υπατήτητες Β και Σ. Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε και με διάφορες έρευνες που γίνονται για τη γρήπη και μέσα σε όλο αυτό που κάναμε μας βρήκε και ο κορονοϊός. Οπότε ασχολούμαστε με κάποιες μελέτες, μέρος των οποίων θα σας παρουσιάσω και στο σημερινό webinar. Και εκτός από αυτές τις μελέτες που κάνουμε εμείς, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω και τα κύρια δεδομένα που συλλέγονται για κλινική και επιδημιολογική έρευνα σχετικά με το κορονοϊό. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Φώτης Ψωμόπουλος. Είμαι ερευνητής γάμα στο Ινστιτούτο Εφαρμοζόμενων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Κοινωνικής Ανάπτυξης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το αντικείμενό μου είναι κυρίως βιοπληροφορική και μηχανική μάθηση. Και με αυτό το αντικείμενο ουσιαστικά εμπλέκομαι αφενός στο Elixir, στα πλαίσια της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, του Training Platform λέγεται συγκεκριμένα. Και ταυτόχρονα είμαι από το καλοκαίρι πέρσι ambassador στην βιοπληροφορική στο πρόγραμμα του RDA, το ευρωπαϊκό RDA. Και σήμερα θα σκοπεύω να μιλήσω ουσιαστικά για αυτά τα δύο θέματα, το Elixir, το σε τι κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το RDA, κάτι που ανέφερε και ο Φώτης ο Καραγιάννης πριν από λίγο, καθώς και μια πρωτοβουλία που τρέχει αυτή τη στιγμή για τον Biohack, τον οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είσαστε και για τον χρόνο σας σήμερα και που είσαστε σε αυτή την προσπάθεια, βασικά που είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Να πω λίγα λόγια για τη ροή του webinar πριν περάσουμε στις επιμέρους παρουσιάσεις. Ξεκινάμε βλέποντας, με δύο παρουσιάσεις, βλέποντας το ευρωπαϊκό οικοσύστημα έρευνας και έτσι κατανοώντας το big picture, τη μεγαλύτερη εικόνα και το πόσο η έρευνα για το κορονοϊού υποστηρίζεται από την Ευρώπη μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Κοιτάμε μετά πώς εμείς και ποιοι οργανισμοί και πώς οι εθνικές φορείς που αντιπροσωπεύουμε και εκπροσωπούμε συμβάλλουν σε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κλίμακας δράσεις και καταλήγουμε με τις εθνικές δράσεις πιο εμπεριστατωμένα να δούμε κάποιες λεπτομέρειες για τις κλινικές μελέτες και για την προστασία μας από τη μετάδοση του ιού. Να περάσουμε. Ωραία. Οπότε ο μιλητής τώρα, να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, η Ναταλία Μανολά από το Open Air και το Ερευνητικό Κέντρο Αθήνα. Θα μιλήσω για τα ανοιχτά δεδομένα και τις πλατφόρμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να αρχίσω λέγοντας ποιες είναι οι προκλήσεις. Οι προκλήσεις που έχουμε, κυρίως όσον αφορά την έρευνα και στο πώς θα... στο πώς θα δώσουμε λίγη την αρρωγή μας, όπως είπε κάποιος από τους ομιλητές, στο θέμα του COVID. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι στην ανταλλαγή των δεδομένων και των ευρημάτων, στην κοινή χρήση τους, στην ανοιχτότητα και όλα αυτά, όπως βλέπουμε, ότι υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις. Αυτές που παρουσιάζουμε τώρα είναι λίγες μπροστά σε αυτές που γίνονται σε κάθε χώρα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Άρα εδώ το θέμα μας είναι ο συντονισμός και πώς θα ενώσουμε δεδομένα και πώς θα ενώσουμε τη γνώση από διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες. Και μιλάμε κυρίως στην αρχή της επιδημίας, μιλάμε για βιολογικά, μιλάμε για επιδημιολογικά ή δεδομένα υγείας, αλλά όσο περνάει ο καιρός μιλάμε για κλιματικά δεδομένα, πώς το κλίμα επηρεάζει τη μετάδοση. Υπάρχουν ήδη κάποιες μελέτες και φαντάζομαι και ο Κώστας θα μας πει ίσως κάποια πράγματα από το Δημόκρητο. Αλλά και όσο περνάει ο καιρός, θα ασχολούμαστε και με κοινωνιολογικά δεδομένα. Πώς επέδρασε ο COVID, όλο αυτό που ζούμε το lockdown, πώς επέδρασε. Άρα μιλάμε για μια διεπιστημονικότητα
και μιλάμε ότι αυτή η ανταλλαγή δεδομένων που ήδη τα δεδομένα μαζεύονται και συλλέγονται, με ποιον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε μια κοινή πρόσβαση από διάφορες επιστημονικές ομάδες. Άρα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η διαφορετική βαθμίση σωμάτωσης, επικύρωσης, σκληρότητας, εγώ θα έλεγα και ποιότητας, για τη χρήση από την επιστημονική κοινότητα. Και εδώ η λέξη που είναι, που έχει μεγάλη σημασία είναι η διαλειτουργικότητα συστημάτων, διαλειτουργικότητα δεδομένων και διαλειτουργικών συστημάτων. Έλλη, αν πατήσεις το κουμπί. Και αυτό που μας βοηθάει και αυτό που ίσως θα είδατε και εσείς τις πρώτες μέρες της επιδημίας είναι πώς άνοιξαν τα δεδομένα από την Κίνα, πώς αμέσως την επόμενη μέρα τα πήραν διάφορα εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, Αμερική και Ευρώπη, και άρχισε μία συντονισμένη από το bottom-up προσπάθεια όλων των επιστημόνων με την ανταλλαγή δεδομένων να μπορούν να βρούμε λύσεις, εμβόλια, λύσεις στο χώρο υγείας, οτιδήποτε. Άρα, το βασικό που θέλω να τονίσω εδώ πέρα είναι ότι οι αρχές της ανοιχτής επιστήμης, αν open air είμαστε, είναι κάτι που το λέμε τόσα χρόνια, και περιμέναμε μια επιδημία σαν τον COVID να δούμε πραγματικά ότι οι αρχές της ανοιχτής επιστήμης πρέπει να τις εφαρμόσουμε κάθε μέρα σε όλα. Άρα εδώ μιλάμε για ανοιχτότητα, μιλάμε για διασύνδεση, μιλάμε για την προέλευση, γιατί είναι σημαντική προέλευση, και φυσικά για τα fair δεδομένα. Και για όποιον δεν ξέρει τι σημαίνει fair δεδομένα, είναι τα δεδομένα που ναι μεν μπορεί να μην είναι ανοιχτά, αλλά είναι αυτά που είναι προσβάσιμα και που έχουν μια διαλειτουργικότητα και με κάποιο τρόπο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Το επόμενο. Το πρώτο πράγμα που θα μιλήσω, όπως είπε ο Φώτης, υπάρχει μια σειρά δράσεων στην Ευρώπη, αλλά ο βασικός άξονας, η Ευρώπη κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, όλες οι υποδομές οι οποίες δράσεις που να σχετίζονται με τον κορονοϊό ή με τις επιστήμες ζωής, έχουν ανοίξει όλες τις υποδομές. Υπάρχει μια ανοιχτότητα και μια προτεραιοποίηση, μια προτεραιότητα σε όποιον επιστήμονα θέλει να δώσει δεδομένα και να πάρει resources κυρίως από νέφος ή από HPC. Είναι ανοιχτές, μπορούμε στο τέλος να δώσουμε τα links, πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις πηγές για να τρέξετε τα διάφορους αλγορίθμους. Ο βασικός πυλώνας που αυτή τη στιγμή η ερευνητική κοινότητα στρέφεται στο να μαζέψει δεδομένα και να διαμοιράσει και να έχει την επιστημονική κοινότητα να τα χρησιμοποιήσει, είναι γύρω από το EMBL και το ABI, και δείχνω εδώ πέρα μια εικόνα που στην ουσία υπάρχει μια ροή πληροφορίας και μια ροή δεδομένων. Αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα το χτίσιμό της. Τα κομμάτια, τα επιμέρους κομμάτια υπάρχουν και η μεγάλη προσπάθεια είναι στη διασυνδεσιμότητά τους. Έχω εδώ πέρα πάνω στο slide ποια είναι τα links για να μπορεί κάποιος να υποβάλει δεδομένα και πώς μπορεί να συνεργαστούμε σε επίπεδο κρατικού φορέα ή σε επίπεδο νοσοκομείων ή ερευνητικών κέντρων. Αλλά αυτό έχει δύο κομμάτια. Έχει πρώτα τις υποδομές υγείας και το άλλο τις ερευνητικές υποδομές. Οπότε να μαζέψουμε επιδημιολογικά, να μαζέψουμε όμως και άλλα δεδομένα. Το επόμενο, Έλλη. Θα εστιάσω μόνο στις δύο σπήλες. Το πρώτο σημείο εισόδου είναι το COVID-19 Data Portal, το οποίο οι κύριες λειτουργίες έχει τη μεταφόρτωση δεδομένων, πώς θα βάλουμε τα δεδομένα από διάφορες πηγές. Αν υπάρχει κάποιος έλεγχος διαχείρισης πρόσβασης για κοινή χρήση δεδομένων πριν από τη δημοσίευση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι επιστήμονες ή όλες οι ομάδες δεν θα θέλουν από την αρχή ανοιχτά δημοσιευμένα, αλλά μπορούν να τα διαμοιραστούν και να μπορούν να πάρουν μετά μια αναγνώριση. Υπάρχει η πλατφόρμα που μπορεί κάποιος να πλοηγηθεί και να βρει τα δεδομένα.
και υπάρχουν υπηρεσίες για πρόσβαση δεδομένα αναφοράς και ειδικά σύνολα, κυρίως για sequencing από το COVID-19. Όλο αυτό θα βασιστεί, γιατί όπως είπα είναι σε εξέλιξη και πιστεύουμε ότι τέλος Απρίλη, αρχές Μάη θα έχουμε τις πρώτες πύλες, βασίζεται στην πύλη του Emble EBI Pathogen. Το επόμενο. Το δεύτερο κεντρικό σημείο αυτής της υποδομής είναι η διαχείριση sequencing δεδομένων. Εδώ πέρα έχουμε ποιοι είναι οι χρήστες, είναι οι οργανισμοί δημόσιας υγείας και είναι και τα κέντρα διαχείρισης sequencing δεδομένων. Εδώ τι κάνουμε, εδώ πέρα από μέσα πειράματα, από διάφορα δεδομένα υγείας, μεταφορτώνονται όλα αυτά τα δεδομένα, μαζεύονται και υπάρχουν διεπαφές και υπηρεσίες για τη διαχείριση επεξεργασία, άρα μιλάμε τα δεδομένα και άμεση πρόσβαση σε υπολογιστικές δυνάμεις για το διαμοιρασμό και την κοινή χρήση και την πλοήγηση. Αυτό βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Αρχείο Νουκλεοτιδίων, το ENA, και υπάρχει μία μεγάλη συνέργεια παγκόσμια. Οπότε αυτό είναι το hub της Ευρώπης που μαζεύει τα sequencing δεδομένα για την επεξεργασία σε υπερπολογιστές ή σε cloud. Και το άλλο, το data portal, είναι εκεί πέρα που μπορεί ο κόσμος να μπορεί να, από διάφορα μέρη να μπορεί να μεταφορτώσει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Το επόμενο. Τώρα, αυτό ήταν το κεντρικό. Το δεύτερο είναι αυτό που θέλω να παρουσιάσω, είναι αυτό που κάνουμε στο Open Air και μπορεί να έχει και πάρα πολλές συνέργειες με αυτό που κάνουμε και στην Ελλάδα. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πάρα πολλοί επιστήμονες έχουν συντονισμένα, θα κάνουν τις προσπάθειες να τα βάλουν στην μεγάλη πλατφόρμα, την ευρωπαϊκή του Emble, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία δεν χωράνε ακριβώς και είναι κάποιες μελέτες που μπορούν να γίνουν σε νοσοκομεία, κάποιες μελέτες που μπορούν να γίνουν από μικρές ερευνητικές ομάδες. Οπότε αυτό που έχουμε κάνει στο Open Air είναι μαζί με το Ζινόντο, που είναι το αποθετήριο του Open Air, το οποίο φιλοξενείται στο CERN. Δημιουργήσαμε μια κοινότητα για συλλογή ερευνητικών αποτελεσμάτων από όλο τον κόσμο, με την κοινότητα του COVID και του COVID-19, SARS-CoV-2, ανάλογα πώς το λέει κανένας. Εκεί πέρα μπορούμε, αυτό που ονομάζουμε Long Tails of Science, τώρα δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο δόκιμος όρος στα ελληνικά, μπορούν επιστήμονες να ανεβάζουν τις δημοσιεύσεις τους πριν τις στείλουν σε εκδότες, κάποια use cases που έχουν από νοσοκομεία, κάποια κλιματολογικά μοντέλα, κάποια μοντέλα τα οποία μπορούν να βρουν επιδημιολογικά μοντέλα. Και είναι αυτό που το διακρίνει είναι η διεπιστημονικότητα, ότι είναι παγκόσμιο και οτιδήποτε ανεβαίνει εδώ πέρα στο Ζινόντο παίρνει ένα αναγνωριστικό, ένα DOI, στο οποίο μπορεί κάποιος να πάρει αργότερα σαν επιστήμονας να πάρει την αναγνώριση. Είναι βασικό, αυτή η ομάδα, η κοινότητα έτσι όπως την έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όπως καταλαβαίνουμε υπάρχει ένα θέμα ότι μπορούν πολλοί από όλο τον κόσμο να ανεβάζουν οτιδήποτε θέλουν. Προσπαθούμε λίγο να έχουμε μία ποιότητα, κάνοντας ένα απλό moderation. Το δεύτερο που έχουμε είναι του Open Air η πύλη ανοιχτής πρόσβασης. Εκεί αυτό που έχουμε δει είναι ότι σε όλο τον κόσμο μαζεύονται πάρα πολλά δεδομένα με το COVID, για το COVID-19, το οποίο μπορεί να είναι preprints, μπορεί να είναι δημοσιεύσεις που ήδη υπήρχαν παλιά και είναι σχετικές ή καινούριες, μπορεί να είναι δεδομένα, μπορεί να είναι software. Και αυτό που βλέπουμε, η ανάγκη που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει μία πύλη στο οποίο κάποιος να μπορεί να μπει και να βρει τα πάντα όλα. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μία πύλη με μεταδεδομένα τώρα, εμείς βασιζόμαστε στα μεταδεδομένα, που να κάνουμε μία συσσόρευση όλων αυτών των πραγμάτων, να τις διασυνδέσουμε, γιατί αυτό είναι σημαντικό για μας, να μπορείς να βρίσκεις μία δημοσίευση και να πας τα δεδομένα, να δούμε ποιοι είναι οι οργανισμοί, ποιοι είναι οι επιστήμονες, ποια είναι τα ερευνητικά έργα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί αργότερα, όπως θα δούμε, όσο προχωράει ο καιρός, ναι, μεν μπορούμε και ελπίζουμε να βρούμε τα εμβόλια και τα φάρμακα,
αλλά όλο αυτό το, όλη αυτή η διαδικασία έχω την εντύπωση ότι θα μείνει για μας πολύ καιρό και θα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στο πώς μέσα από μια τέτοια επιδημία που χρήζει άμεσης δράσης να μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Αυτό θα είναι, υπάρχει τώρα σε βέτα μορφή, η πλήρη λειτουργία θα είναι το τέλος Απριλίου. Και εδώ πέρα απλώς μια εικόνα για να καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύει. Στο ένα έχουμε πηγές που το Open Air παίρνει με τα δεδομένα από 10.000 πηγές και κάποιες ειδικές πηγές. Έχουμε κάποιους αλγόριθμους που κάνουμε εξόρυξη κειμένων για σχετικές με το COVID. Το δεύτερο είναι το ζηνόντο που παρουσίαζα, οπότε όλα αυτά τα βάζουμε μέσα. Το τρίτο είναι η συσσόρευση από πηγές, οι οποίες αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο ιός, πώς τι κάνουν και πώς κάνουν τα πάντα τους σχετικά με το COVID, οπότε τα βάζουμε μέσα σε ένα γράφο, κάνουμε μια επεξεργασία και τα βγάζουμε όλα αυτά προς αυτό που θα έχουμε στο τέλος Απρίλη έτοιμο την πύλη. Και από εκεί και πέρα, αυτό που ευελπιστούμε είναι ότι και οι χρήσεις θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έρχονται εκεί πέρα, αλλά και κυρίως από τα APIs, ότι άλλες πηγές μπορούν να παίρνουν όλα αυτά τα δεδομένα και να τα επεξεργάζονται όπως αυτοί νομίζουν. Το τελευταίο, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι αυτή η προσπάθεια, ναι, μεν την κάνει το Open Air, αλλά αυτό είναι λίγο, είναι δουλειά η οποία δεν νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει μόνο από ένα consortium, από ένα φορέα. Αυτό που θέλουμε είναι, ζητάμε τη συμμετοχή όλων, γιατί και για τις δύο πύλες αυτές, και για το ζηνόντο και για το community του Open Air, θέλουμε ειδικούς που να ξέρουν, να καταλαβαίνουν, όταν ανεβαίνει κάτι να μας πούνε ναι, είναι εντάξει, δεν είναι εντάξει, όχι σε πολύ βάθος επιμέλεια, αλλά ένα απλό moderation, ή κάποιους ειδικούς που να μπορούν να ξέρουν, να έχουν κάποιους αλγόριθμους σε εξόριξη δεδομένων, ώστε να μπορούμε πιο έξυπνους, να μπορούμε λίγο όσο περνάει ο καιρός να το κάνουμε πιο έξυπνο. Και ιδιαίτερα, εφόσον όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε αυτή τη διεπιστημονικότητα που θέλουμε λίγο να δούμε πώς μπορούμε να την κάνουμε. Έλλειπε επόμενο. Εντάξει, αυτό το είπα. Τώρα, τελευταίο, πριν περάσω στον Φώτη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό και αυτό που κάνουμε στο Open Air, παρόλο που είναι ευρωπαϊκό, παρόλο που είναι παγκόσμιο, δεν το κάνουμε μόνοι μας, γιατί το Open Air είναι κυρίως πανεπιστήμια, είναι βιβλιοθήκες, είναι, αλλά δεν έχουμε το expertise που έχουν οι ειδικοί στον τομέα. Οπότε αυτό που κάνουμε πάλι, και θα τονίσω τη λέξη συνέργεια εδώ πέρα, γιατί σε ό,τι κάνουμε, είτε εθνικά είτε ευρωπαϊκά, χωρίς συνέργεια δεν προχωράμε. Αυτό που κάνουμε είναι, συνεργαζόμαστε με τις υποδομές, κυρίως το Elixir και τώρα με το SOC, θα πω μια στιγμή με την του SOC, είναι για την εύκολη αναγνώριση δεδομένων και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Γιατί για να γίνει δική μας η δουλειά εύκολη, είναι από τη στιγμή που ένας ερευνητής καταθέτει ένα publication, μια δημοσίευση, ένα άρθρο, ένα δεδομένο, ένα software, κάτι, θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορεί να το επισημειώνει, δηλαδή να του βάζει ένα tagging, με το κατάλληλο tagging. Και αυτή τη στιγμή το Elixir δουλεύει για ένα απλό λεξικό, τίποτα, κάποιους απλούς όρους, έτσι ώστε όλοι σε όλο τον κόσμο ή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να μπορούν να επισημειώνουν τα δεδομένα τους. Και επίσης, υπάρχει το SOC, το οποίο είναι ένα έργο που τρέχει τώρα και έχει να κάνει με τις κοινωνικές επιστήμες κυρίως, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίοι δουλεύουν σε ένα πολυγλωσσικό θησαυρό που θα μπορούν να αναφερόμαστε όλοι στο COVID-19. Και αργότερα, όταν τα κοινωνιολογικά δεδομένα έρθουν ή τα ανθρωπιστικά δεδομένα ή οτιδήποτε, να μπορούμε όλοι να τα επισημειώνουμε με αυτά στη γλώσσα μας, έτσι ώστε να κάνουμε εύκολη την πρόσβαση αργότερα και τη δουλειά αυτή, κυρίως τη διασύνδεση και την έβρεση πολύ εύκολη. Αυτά είχα να πω εγώ. Ωραία, νομίζω τώρα ήταν μια εξαιρετική πάσα από την Ναταλία, ειδικά μιλώντας για τις συνέργειες και για το πόσο ουσιαστικά οι διαφορετικές ερευνητικές κοινότητες μπορούν να αλληλεπιδράσουν για να βγάλουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Οπότε αυτό που θα μιλήσω εγώ τώρα για τις επόμενες λίγες διαφάνειες είναι για δύο από αυτές τις υποδομές, καθώς και μια προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή που ταυτίζεται πάρα πολύ με αυτές. Αρχικά θα μιλήσω για το Elixir. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το Elixir είναι ουσιαστικά μια πανευρωπαϊκή υποδομή, η οποία συνδέει επιμέρους εθνικά κέντρα βιοπληροφορικής. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το EMBL-EBI, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο. Είναι η κόκκινη βουλίτσα στο χάρτη που βλέπετε κάτω δεξιά. Ώστε τελικά να δημιουργηθεί μια ενιαία υποδομή η οποία θα υποστηρίζει την έρευνα στις επιστήμες ζωής. Τώρα, το Elixir σαν υποδομή πρακτικά καλύπτει ένα πλήθος από επιμέρους θέματα. Κυρίως αυτά χωρίζονται σε 5 κατηγορίες. Το ένα είναι τα δεδομένα. Όπου στα δεδομένα συζητάμε για περιπτώσεις όπως ποια είναι η ορολογία που χρησιμοποιούμε, πώς γίνεται η διαχείριση δεδομένων, ποιες είναι οι βάσεις δεδομένων που θα τα διαχειρίζονται κ.ο.κ. Τα εργαλεία, τα οποία περιλαμβάνουν διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνουν και λογικές όπως πώς θα κάποιος μπορεί να βρει αυτά τα εργαλεία ή ποιες είναι οι καλές πρακτικές για να αναπτύξει κάποιες εργαλεία. Το κομμάτι των υπολογισμών, το compute, όπου εκεί ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι υποδομές στις οποίες υποστηρίζουν εκτέλεση εργαλείων, εκτέλεση ροών εργασίας, μπορούν να είναι συμβατές μεταξύ τους ώστε να μπορούν να εκτελούνται τέτοιες διαδικασίες. Το κομμάτι του interoperability, του να μπορεί κάτι να είναι συμβατό με κάτι άλλο. Εδώ η μεγαλύτερη δουλειά που κάνει το Elixir είναι σε επίπεδο αλληλοσύνδεσης των εργαλείων. Πώς ένα εργαλείο μπορεί να μιλήσει με κάποιο άλλο, πώς μια ροή εργασίας που μπορεί να δημιουργηθεί έτσι μπορεί να εκτελεστεί αυτούσια μεταξύ διαφορετικών κόμβων. Και τέλος, μια πιο ενιαία διαδικασία, στο προηγούμενο site ακόμα γίνεται, είναι το πώς μπορεί να γίνει η εκπαίδευση σε αυτά τα πράγματα. Το Elixir ουσιαστικά περιλαμβάνει, είναι μια συγκεντρωτική ευρωπαϊκή υποδομή, αλλά ουσιαστικά αποτελείται από το δίκτυο των επιμέρους κόμβων. Και για τον εθνικό κόμβο, τον ελληνικό κόμβο του Elixir, θα μιλήσει σε λίγο ο Αλέξανδρος. Επόμενο slide. Μιλώντας τώρα ουσιαστικά για το πώς το Elixir διαχειρίζεται την κατάσταση αυτή με το COVID, ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα των επιμέρους ενεργειών που γίνεται στις χώρες. Όπου αυτό που κάνει το Elixir ουσιαστικά κάνει το συντονισμό των αποκρίσεων σε ένα κεντρικό κατάλογο. Κοιτώντας το Elixir ως κεντρικό κόμβο, το Hub, το οποίο βρίσκεται στο Λονδίνο, στο Kingston, στο EBI, ουσιαστικά συντονίζεται εξής 4 πράγματα. Το πρώτο είναι μια συνολική απόκριση ως δίκτυο. Σε αυτό το κομμάτι είναι που καταγράφει ουσιαστικά τι δραστηριότητες συμβαίνουν, τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε κόμβος, γιατί ο κάθε κόμβος έχει το δικό του expertise, τα δικά του χαρακτηριστικά, τις δικές τους δυνατότητες και επομένως με αυτά μπορεί να δώσει και τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλους κόμβους. Το δεύτερο κομμάτι είναι το πώς μπορούν όλες αυτές οι ερευνητικές υποδομές να συσχετιστούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και όλο αυτό προς την κατεύθυνση του EOSC Life, του Ευρωπαϊκού Open Science Cloud για τις επιστήμες ζωής. Και τέλος, πώς όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σχετικά με το COVID μπορεί κάποιος να τις προσπελάσει εύκολα από ένα κεντρικό σημείο. Και αυτό είναι μια σελίδα, το link το έχω εδώ, η οποία συνεχώς ενημερώνεται για τι είδους υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από τους επιμέρους κόμβους και κεντρικά. Στην εικόνα που βλέπετε στα δεξιά ουσιαστικά είναι η λίστα αυτών των υποκατηγοριών και ουσιαστικά εδώ αναφέρονται σε βάση δεδομένων που μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει τα δεδομένα. Μπορείς κάποιος να προσπελάσει δεδομένα τα οποία είναι σχετικά με τον COVID-19, να βρει δεδομένα και να τα διαμοιράσει μεταξύ τους και μετά που θα βρει το λογισμικό ώστε να το κάνει την ανάλυση αν θέλει, πώς μπορεί να βρει υπολογιστικά resources για να κάνει κάποιος την ανάλυση, το οποίο θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω γιατί σε αυτό το σημείο οι επιμέρους εθνικοί κόμβοι ουσιαστικά προχώρησαν λίγο παραπάνω και έκαναν διαθέσιμο στην ευρύτερη ερευνητική κοινότητα τους υπολογιστικούς πόρους ώστε μπορεί να γίνει η εκτέλεση διαφορετικών εργαλείων και τέλος καθώς τι υπηρεσίες μπορούν να υπάρχουν, τι δημοσιεύσεις έχουν βγει σχετικά με αυτό, το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο έβρος δημοσιεύσεων κ.ο.κ. Αυτό όσον αφορά το Elixir. Κοιτώντας από την άλλη μεριά τα ίδια τα δεδομένα, θέλω να μιλήσω πολύ σύντομα και για το Research Data Alliance. Έχει αναφερθεί σε αυτό ο Φώτης Καρακιάς πριν από λίγο.
Ουσιαστικά θέλω να αναφερθώ λίγο πιο εκτενώς στην προσπάθεια που κάνει. Μία εισαγωγή στο τι είναι το Research Data Alliance. Ουσιαστικά είναι μια παγκόσμια προσπάθεια, μάλλον, ή ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για το πώς δεδομένα, ανεξάρτητα του τι τύπου είναι αυτά τα δεδομένα, και ανεξάρτητα τις τεχνολογίες, τα επιστημονικά πεδία, ό,τι περιορισμοί μπορεί να υπάρχουν από άποψη χώρας ή γεωγραφικούς περιορισμούς, μπορούν να γίνουν ανοιχτά και εύκολα προσβάσιμα μεταξύ τους. Αυτό είναι το όραμα που έχει το Research Data Alliance. Πρακτικά είναι μια ομάδα εθελοντών, επιτοπλίστων. Αν δείτε στα αριστερά είναι κάποια βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά βλέπω ότι συμμετέχουν κοντά στους 8.500 ανθρώπους από όλο τον πλανήτη, αυτοί που προέρχονται από περίπου 140 διαφορετικές χώρες. Και η αποστολή που έχουν, η οποία οργανώνεται σε επιμέρους ομάδες εργασίας, είναι να δημιουργήσει τόσο τις κοινωνικές όσο και τις τεχνολογικές γέφυρες, οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν μετά τον ανοιχτό διαμερισμό των δεδομένων. Σε αυτή ακριβώς την αποστολή, στο επόμενο slide παρακαλώ, είναι που ήρθε μια ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες μόνο. Η ομάδα αυτή εργασίας έχει σαν στόχο να διαχειριστεί τα θέματα διαχείρισης, διαμοιρασμού δεδομένων, τα οποία έχουν σχέση με τον COVID-19. Ο στόχος που έχει αυτή η ομάδα εργασίας είναι ουσιαστικά να οριστούν αφενός πρακτικές και αναλυτικές οδηγίες για να γίνει κοινή χρήση δεδομένων. Αυτό το σαν αποτέλεσμα θα έχει οποιοσδήποτε έχει ενδιαφέρον στο να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων από το κοινό, μέχρι τους ερευνητές, μέχρι ανθρώπους που έχουν σχέση με τον προσδιορισμό των πολιτικών. Όλοι αυτοί να μπορούν να τα πάρουν και να έχουν μια πιο ενημερωμένη άποψη και να βελτιστοποιήσουν ουσιαστικά τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο και τον αντίκτυπο που θα έχει οποιαδήποτε δραστηριότητά τους. Από την άλλη, ο δεύτερος στόχος είναι να δώσει κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές στο πώς, σε περίπτωση που γίνει κάτι αντίστοιχο στο μέλλον ή και τώρα φυσικά, να βελτιστοποιηθούν οι έγκαιροι ανταλλαγή δεδομένων. Αυτό είναι ουσιαστικά κατευθυντήριες γραμμές προς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με τη λογική ότι είναι κατευθύνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν απόψεις, όπως η ασφάλεια των δεδομένων, η εμπιστευτικότητα των δεδομένων, αν είναι ευαίσθητα δεδομένα ή όχι, και πώς αυτό μπορεί να έρθει και να συμψηφιστεί ουσιαστικά με το πόσο σημαντικό είναι κάποια δεδομένα να γίνουν ανοιχτά ή να μπορέσουν με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους, με κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, να δοθούν σε ανθρώπους που μπορούν να τα αναλύσουν για να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Όπως ανέφερε και ο Φώτης Καραγιάννης πριν, σαν ομάδα εργασίας αποτελείται από 5 υποομάδες. Η κάθε μία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι των δεδομένων σχετικά με τον COVID, το οποίο περιλαμβάνουν από καθαρά μοριακά δεδομένα, κλινικά δεδομένα, επιδημιολογικά δεδομένα, δεδομένα κοινωνικών επιστημών, καθώς και γενικότερα πώς μπορεί η κοινότητα να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε μία από αυτές τις υποομάδες έχει κάποια αναμενόμενα αποτελέσματα, ο στόχος είναι να βγουν έξω σαν ένα πρώτο draft, σαν ένα πρώτο προσχέδιο, στις 24 Απριλίου περίπου. Και τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν πρώτον οδηγίες για βέλτιστες πρακτικές. Οπότε εδώ είναι τι μπορεί να γίνει για το επιμέρους σύνολο των δεδομένων και να το προχωρήσουμε. Πώς μπορούμε να βρούμε κάποιους πόρους που θεωρούνται σημαντικοί, δηλαδή ποια είναι τα βασικά σύνολα δεδομένων, ποια είναι τα πρότυπα και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ποιες είναι οι διαδικασίες που μπορεί κάποιος να αποθηκεύει δεδομένα με την κατάλληλη μεταπληροφορία ώστε να γίνουν αξιοποιήσιμα. Ένα δέντρο αποφάσεων για να μπορεί κάποιος, ανάλογα με το τι θέλει να κάνει, τι θέλει να βρει, τι θέλει να αξιοποιήσει, να πλογηθεί στους αντίστοιχους πόρους. Και τέλος, κάποιες συστάσεις τόσο για τους ερευνητές όσο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ώστε οποιαδήποτε ανταλλαγή δεδομένων, πάλι υπό κατηγορία αλλά και συνολικά, να είναι συντονισμένη και να βελτιστοποιεί οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα. Κλείνοντας, έχω άλλα δύο slide τα οποία θέλω να αναφερθώ σε μια διαδικασία που είναι από την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση. Ως τώρα αυτό που ανέφερε είναι ουσιαστικά υποδομές οι οποίες έχουν ένα κεντρικό συντονισμό, αλλά συμμετέχουν πρακτικά άνθρωποι από τον ερευνητικό χώρο αλλά και από οπουδήποτε. Το Biohackathon που αναφέρομαι εδώ είναι μια προσπάθεια η οποία τυπικά τρέχει αυτή την εβδομάδα, ξεκίνησε το προηγούμενο Κυριακή, θα ολοκληρωθεί αυτό το Σάββατο.
Αλλά είναι από την ανάποδη ακριβώς κατεύθυνση. Ξεκίνησε από 3 άτομα, ένα από την Ιαπωνία, ένα από την Ευρώπη και ένα από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να μπορέσει να γίνει μια συστηματική προσπάθεια για ανάπτυξη νέων εργαλείων. Αυτοί που το ξεκίνησαν συντονισμό το ανακοίνωσαν όσο πιο μακριά μπορούσαν και πλέον συμμετέχουν σε αυτό περίπου 500 άτομα από 16 διαφορετικές ζώνες ώρας, από τις ακτές του Ειρηνικού μέχρι την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Νέα Ζηλανδία. Και είμαι εξαιρετικά περήφανος ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή σε αυτό, αναλογικά μιλώντας πάντα, σε όλα τα διαφορετικά θέματα τα οποία περιλαμβάνονται. Το σημαντικό για αυτό είναι ότι είναι αυτοοργανωμένη προσπάθεια, και ο κάθε ένα μπορεί να συμμετέχει, μπορεί να έχει οποιοδήποτε background. Έχουμε άτομα τα οποία συμμετέχουν με γνώσεις προγραμματισμού, άλλοι με γνώσεις καθαρά επιδημιολογικών μελετών, άλλοι και οποιοδήποτε επίπεδο, ακαδημαϊκό επίπεδο, από μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές έως διευθυντές ερευνών. Και όλοι αυτοί δουλεύουν ταυτόχρονα τα ίδια δεδομένα προς την ίδια κατεύθυνση για να έχουν μια γρήγορη απάντηση. Αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ουσιαστικά είναι τόσο διαδικασίες για να είναι άμεσα προσβάσιμα τα δεδομένα, πρωτόκολλα και να γίνουν αυτά, καθώς και νέες προσεγγίσεις για να εξαχθούν νέες πληροφορίες. Κλείνοντας, θέλω ουσιαστικά να αναφέρω τρεις προσπάθειες οι οποίες ταιριάζουν λίγο και με αυτά που έχουν αναφερθεί ως τώρα και θα αναφερθούν παρακάτω. Το ένα είναι το κομμάτι της μηχανικής μάθησης, στην οποία ομάδα μεγαλύτερη έμφαση γίνεται σε ανάλυση δεδομένων αλληλουχιών, με στόχο, παραδείγματος χάρη, να βρεθούν καινούργια χαρακτηριστικά σε ακολουθίες και να γίνει μια νέα ομαδοποίησή τους, ώστε να βρίσκουμε λίγο πιο συστηματικά ποια χαρακτηριστικά των ιών έχουν σχέση, παραδείγματος χάρη, με τη συμπεριφορά που βλέπουμε. Στοιχεία δευτεροταγούς δομής, καθώς και γενικότερα χαρακτηριστικά του πώς αντιδρούν οι αλληλουχίες αυτές, ίσως όταν έρχονται σε επαφή με το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Από άποψη βιοστατιστικής, εδώ ουσιαστικά ξεκίνησε μια προσπάθεια να γίνει επισκόπηση των υπαρχόντων μοντέλων. Στη συνέχεια έγινε μια πολύ συστηματική προσπάθεια με συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο για ένα πολύ παραμετρικό σύστημα μοντελοποίησης, όπου υποστηρίζεται ταυτόχρονα να υπάρχει κατάθμιση του πληθυσμού, παραδείγματος χάρη, είτε αυτό είναι γεωγραφική κατάθμιση, είτε αυτό είναι ηλικιακή κατάθμιση, οποιοδήποτε άλλη ορίζει ο ερευνητής στην περίπτωση αυτή. Με στόχο αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται σε εξέλιξη, να προσδιοριστούν αυτοί οι παράμετροι των μοντέλων ανάλογα με τις συνθήκες ή με τις πολιτικές που εφαρμόζονται, ώστε στη συνέχεια η μεταβολή αυτών των παραμέτρων, που ουσιαστικά αντανακλούν τις συνθήκες που έχουν μελετηθεί, να δούμε αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους και να δούμε αν μπορούν να αξιοποιηθούν. Το τελευταίο που τάφησα σαν βήμα για τα επόμενα, για τις επόμενες παρουσιάσεις, είναι η εξόρυξη και ανάλυση κειμένου. Οπότε εδώ ταιριάζει πάρα πολλά αυτά και με ανέφερε η κυρία Μανολά πριν και σε αυτά που θα αναφερθούν στις επόμενες παρουσιάσεις. Όπου εδώ γίνεται αναζήτηση της πληροφορίας τόσο από Twitter, παραδείγματος χάρη, είτε από κείμενα, και μπορεί να γίνει ένας χαρακτηρισμός της πληροφόρησης, παραπληροφόρηση μπορεί να υπάρχει σχετικές θεραπείες. Να γίνει μεταλοποίηση των θεμάτων που υπάρχουν για τον COVID και από άλλα σχετικά κείμενα. Και τέλος, κοιτώντας τα tweets από τους χρήστες του Twitter, ίσως να γίνει μια αποστηκοποίηση του πόσοι χρήστες δηλώνουν συμπτώματα και να προσδιοριστούν ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που περιγράφουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής. Καλησπέρα και από μένα ξανά. Όπως αναφέρθηκα και στην αρχή, είμαι ο Λεωνίδας Πισπυρίγκας από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Και στην παρουσίασή μου θα αναφερθώ στην επιστημονική πληροφόρηση τόσο από τον ΣΕΑΒ όσο και από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες. Θα δούμε κάποιες καλές πρακτικές και οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση. Και θα αναφερθώ σε χρήσιμες υπηρεσίες του ΣΕΑΒ που έχει αναπτύξει μόνος του αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς προς τους χρήστες. Λοιπόν, η πανδημία του COVID-19 έχει οδηγήσει πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, παρόχους επιστημονικής πληροφόρησης να προσφέρουν ελεύθερα τις υπηρεσίες τους
για την πληροφόρηση και για την αντιμετώπιση του COVID-19, αλλά και ακόμα και για την γενικότερη υποστήριξη του έργου της επιστημονικής κοινότητας. Κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες είναι ελεύθερη, παροδικά ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα που είναι σχετικά με τον COVID-19, σε ηλεκτρονικά βιβλία και σε online μαθήματα. Επίσης, υπάρχουν ανοιχτές υπηρεσίες ή και έχουν προσφερθεί δωρεάν υπηρεσίες, εργαλεία και υπολογιστικές υποδομές για αναλύσεις ερευνητικών δεδομένων σχετικών με τον COVID-19. Οι εκδοτικοί οίκοι με τους οποίους έχει συμφωνίες ο ΣΕΑΒ έχουν προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες για τον COVID-19. Τις ενέργειες αυτές μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά στην dedicated σελίδα που έχουμε στο site μας. Λόγω και του μεγάλου μεγέθους της συγκεκριμένης πληροφόρησης, ενδεικτικά αναφέρουμε από όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες οι οποίες παρέχουν πληροφόρηση σε σελίδες σχετικά με τον COVID-19, τέσσερις συγκεκριμένες. Τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από το Καποδισιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η λίστα αυτή θα εμπλουτίζεται και θα την έχουμε διαθέσιμη και μετά το webinar. Για να δείτε το μέγεθος της συγκεκριμένης πληροφόρησης που αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρει στη σελίδα της, στην αφιερωμένη σελίδα της για τον COVID-19, ότι ο μέσος όρος ανάγνωσης πλέον είναι τα 8,5 λεπτά. Τώρα, πώς έχω πρόσβαση στο συνδρομητικό υλικό? Η απομακρυνμένη πρόσβαση είναι εφικτή με δύο τρόπους. Είτε με χρήση της τεχνολογίας VPN, Virtual Private Network, είτε με τη χρήση του sign-in μέσω του login μέσω ιδρυματικού λογαριασμού. Για την πρώτη υπηρεσία, οδηγίες υπάρχουν αντίστοιχα στα κέντρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των πανεπιστημίων. Όσον αφορά το login μέσω ιδρυματικών λογαριασμών και σύμπολεθ, έχουμε στη σελίδα μας οδηγίες για τους εκδότες, για τους εκδοτικούς οίκους, τους οποίους έχουμε την υποστήριξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό δουλεύουμε τώρα να ενεργοποιήσουμε το single sign-on και σε εκδότες που δεν υποστηρίζεται και να ελέγχουμε συνεχώς την ορθή λειτουργία του και στους εκδότες που υποστηρίζεται. Καλές πρακτικές και οδηγίες χρήσης. Όσον αφορά το συνδρομητικό υλικό, η πρόσβαση, έστω και αν προσφέρεται παροδικά ελεύθερα, διέπεται από κάποιους κανόνες εύλογης χρήσης. Απαγορεύεται το συστηματικό download περιεχομένου και η χρήση πρέπει να είναι αποκλειστικά για τις προσωπικές, εκπαιδευτικές, διδακτικές ή ερευνητικές ανάγκες των εξουσιοδοτημένων χρηστών και πάντα να είναι με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και τα πνευματικά δικαιώματα. Όσον αφορά τα online μαθήματα, η νομική σύμβουλος ΣΕΑΒ, σε συνεργασία με κάποιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, έχει δημιουργήσει έναν οδηγό για τη σωστή χρήση των online μαθημάτων που προσφέρονται μέσα από τις επίσημες υποδομές των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο οδηγός αυτός είναι διαθέσιμος και από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και θα είναι διαθέσιμος και μετά το τέλος του webinar. Από εδώ. Συνεχίζω να αναφέρω κάποιες υπηρεσίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές. Ξεκινούμε τον Εύδοξο, που όπως γνωρίζετε είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων για τους πρωτοτυχιακούς φοιτητές. Έχει επικαιροποιηθεί η βάση δεδομένων του με τα ηλεκτρονικά βιβλία που καλύπτουν οι συμβάσεις του ΣΕΑΒ για τα έτη 2019-2021 και είναι διαθέσιμα για στους πρωτοτυχιακούς φοιτητές. Συνεχίζουμε με τον Κάλυπο, όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αποθετήριο του κάλυπου, σε συγγράμματα, βοηθήματα και επιστημονικό περιεχόμενο που υλοποιήθηκε από ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Για την αναζήτηση σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων που αποτελούν συνδρομές του ΣΕΑΒ, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την ενιαία μηχανή αναζήτησης που έχουμε αναπτύξει. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω των μεθόδων που είπαμε από πάνω, με VPN ή μέσω ιδρυματικού λογαριασμού. Και αναζήτηση είναι σε επίπεδο μεταδεδομένων άρθρων και ηλεκτρονικών βιβλίων. Επίσης, λειτουργούν δύο υπηρεσίες διαδανισμού. Η υπηρεσία παροχής αντιγράφων επιστημονικών άρθρων, η οποία είναι για δημόσιους οργανισμούς και φορείς που δεν αποτελούν μέλη του ΣΕΑΒ. Και η υπηρεσία διαδανισμού ιατρικών άρθρων διάδοσης, η οποία έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ΕΔΙΤΕ και είναι αποκλειστικά για το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Και τέλος, θέλοντας να δώσουμε τη δυνατότητα στους ερευνητές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να καταθέσουν τα ερευνητικά τους δεδομένα, τις επόμενες μέρες είναι διαθέσιμο σε πιλωτική λειτουργία
για 4-5 ακαδημαϊκά ιδρύματα το αποθετήριο ερευνητικών δεδομένων Hardney του ΣΕΑΒ, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Είναι μια διασυνδεδεμένη υποδομή με τις εθνικές ψηφιακές υποδομές για την έρευνα και την ελληνική υπηρεσία δεδομένων. Και θα ακολουθεί σταδιακή ενσωμάτωση και των υπόλοιπων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής. Καλησπέρα ξανά. Θανάσης Βεργούλης. Μπορώ να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Okay. Αυτό που θα παρουσιάσω σήμερα έχει να κάνει με μια δραστηριότητα που, όπως ανέφερα πριν, έχουμε γενικά αυτόν τον καιρό γύρω από την αξιολόγηση της απήχησης των ερευνητικών δημοσιεύσεων με βάση την ανάλυση του υποκείμενου δικτύου αναφορών, του Citation Network. Και η δουλειά αυτή έχει ως κίνητρο το ότι γενικά η επιστημονική βιβλιογραφία αυξάνεται συνεχώς σε όγκο σε πολύ μεγάλους ρυθμούς και πάρα πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις μπορεί ακόμα και να περιέχουν χαμηλής ποιότητας αποτελέσματα, ακόμα και λάθη, όπως έχουν δείξει κάποιες πρόσφατες μελέτες. Επομένως, γενικά είναι δύσκολο κανείς να πραγματοποιήσει αναζητήσεις μέσα στη διαθέσιμη βιβλιογραφία για ένα συγκεκριμένο θέμα που τον ενδιαφέρει. Αντίστοιχα, επίσης, είναι πάρα πολύ... είναι μια πρόκληση το να μπορέσει κανείς να βγάλει και κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τον όγκο δουλειάς που γίνεται σε συγκεκριμένα πεδία. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, το να υπολογιστούν κάποιοι βιβλιογραφικοί δείκτες με βάση κάποια ανάλυση πάνω στο υποκείμενο δίκτυο αναφορών είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και αφού υπήρχε ήδη αυτή η δραστηριότητα από την ομάδα μας, αποφασίσαμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να την εφαρμόσουμε άμεσα με το που προέκυψε το θέμα της ασθένειας του συγκεκριμένου κορονοϊού στη συγκεκριμένη βιβλιογραφία, ειδικότερα αφού φαίνεται ότι οι σχετικές δημοσιεύσεις που παράγονται είναι πάρα πολλές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 2.500 άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί είτε σε κάποιο περιοδικό είτε με τη μορφή των preprints σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα από το ξεκίνημα της πανδημίας και μετά. Και συνολικά υπάρχουν επίσης περισσότερα από 34.000 άρθρα τα οποία σε διάφορες συλλογές επιστημονικών δημοσιεύσεων έχουν συμπεριληφθεί ως σχετικά με την έρευνα σε διάφορα πεδία. Αν θες, Έλλη, μην αλλάξεις διαφάνεια, δεν έχω ολοκληρώσει. Οπότε, η βιβλιογραφία η οποία υπάρχει ήδη είναι αρκετά μεγάλη, αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση αυτών των δικτών σχετικά με την απήχηση, αυτών των μετρικών σχετικά με την απήχηση, θεωρούσαμε ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και βασιστήκαμε πάνω στα δεδομένα που έγιναν πάρα πολύ γρήγορα διαθέσιμα. Συγκεκριμένα, ήδη μέσα από το Μάρτι προέκυψαν τα πρώτα τέτοια σύνολα δεδομένων. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν σαν βάση μας το συνεχώς ανανεούμενο σύνολο δεδομένων COVID-19 που παρέχεται από το Allen Institute for AI και περιέχει μια συλλογή περίπου 40.000 δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το COVID-19, τον κορονοϊό που το προκαλεί και αντίστοιχα θέματα. Επίσης, ενσωματώνουμε την curated, επιμελημένη συλλογή άρθρων που δίνεται από το NLM-NCBI BioNLP Research Group, που είναι το Lead COVID, και περιέχει άρθρα που επίσης έχουν επισημειωθεί ότι είναι σχετικά με τα ζητήματα αυτά.
Επιπλέον χρησιμοποιούμε ως πηγή για τις αναφορές μεταξύ αυτών των δημοσιεύσεων το PubMed και το PMC και επίσης συλλέγουμε από αυτές τις πηγές και κάποια μεταδεδομένα για τα συγκεκριμένα άρθρα. Και τέλος, πέρα από, από τους δείκτες που παρέχουμε και βασίζονται στην ανάλυση του υποκείμενου δικτύου αναφορών, παρέχουμε και κάποιους δείκτες που εναλλακτικούς, τα λεγόμενα altmetrics, βασισμένοι στους αναγνώστες που έχει το κάθε άρθρο στην πλατφόρμα Mendeley, όπως επίσης και στις αναφορές του κάθε άρθρου μέσα στα tweets που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Μπορώ να αλλάξουμε διαφάνεια. Οπότε πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία έχουμε χτίσει μια διεπαφή ιστού που από ό,τι βλέπω στο chat αυτή τη στιγμή ο Χάρης έχει ήδη προσθέσει το link και μπορεί κανείς να τη δοκιμάσει τη στιγμή που μιλάμε. Ουσιαστικά λοιπόν είναι μια συλλογή αυτής της βιβλιογραφίας οργανωμένη με τρόπο όπου χρησιμοποιώντας καθέναν από αυτούς τους δείκτες που υπολογίζουμε μπορεί κανείς να ιεραρχήσει τις διαθέσιμες δημοσιεύσεις με τη σειρά που επιθυμεί. Ουσιαστικά παρέχουμε, πάτα το επόμενο Έλλη, παρέχουμε λοιπόν 4 διαφορετικούς δείκτες. Ο ένας δείκτης είναι η δημοφιλία, το popularity. Ουσιαστικά αυτός βασίζεται σε ανάλυση των αναφορών που παίρνει μια εργασία με τρόπο έτσι ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα απήχηση του άρθρου μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Μετά υπάρχει το influence, η επιρροή του άρθρου, το οποίο κάνει μια παρόμοια ανάλυση, βασίζεται στην ανάλυση λοιπόν του δικτύου αναφορών, αλλά αποτυπώνει το συνολικό impact που έχει μια δημοσίευση. Υπάρχει το reader attention που ουσιαστικά χρησιμοποιεί το Mendeley ως πηγή και βλέπει πώς είναι οι αναγνώστες για ένα συγκεκριμένο άρθρο. Και τέλος υπάρχει και το social media attention που το αποτυπώνουμε χρησιμοποιώντας το πλήθος των tweets μέσα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο αυτό. Οπότε από κάτω υπάρχουν τα κουμπάκια που αναφέρεται το rank by. Μπορεί κανείς να πατήσει καθένα από αυτά για να ιεραρχήσει τις δημοσιεύσεις με βάση καθένα από αυτά τα κριτήρια και να φέρνει πιο ψηλά αυτές που φέρνει πιο ψηλά ο αντίστοιχος δείκτης. Και επιπλέον, όπως βλέπετε και στο κόκκινο τετραγωνάκι κάτω, υπάρχουν κάποια εικονίδια, το κάθε εικονίδιο αντιστοιχεί σε έναν από αυτούς τους δείκτες και το χρώμα τους δείχνει πόσο μεγάλο είναι το σκορ με βάση τον αντίστοιχο δείκτη για τη συγκεκριμένη εργασία. Αν είναι κόκκινο, είναι μια εργασία που έχει πολύ μεγάλο σκορ για το συγκεκριμένο δείκτη. Αν είναι κίτρινο, τότε πάλι έχει ένα σημαντικό σκορ, είναι στο top 1%. Εάν έχει γκρι, τότε για το συγκεκριμένο δείκτη το σκορ είναι ένα μέσο σκορ, το οποίο μπορεί να βρει κανείς περίπου στο 99% των υπολείπων δημοσιεύσεων. Μπορούμε να πατήσουμε το επόμενο. Δίνουμε επίσης στην ίδια σελίδα κάποια στατιστικά, κάποια οπτικοποίηση των καταλογογραφημένων δημοσιεύσεων. Στο πάνω γράφημα, για παράδειγμα, φαίνεται αναέτος πόσες δημοσιεύσεις φαίνεται να είναι σχετικές με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Παρατηρήστε ότι μιλάμε για ότι αρκετές δημοσιεύσεις από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί πριν το 2000, οπότε προτού ξεσπάσει η επιδημία. Οπότε αφορούν σε κάποια θεμελιώδη γνώση που σχετίζεται με αυτό το αντικείμενο, αλλά όχι στον ίδιο τον ιό αυτό καθεαυτό. Επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι με βάση λοιπόν τις πηγές που χρησιμοποιούμε και έχουν χαρακτηριστεί ως σχετικά. Και αντίστοιχα από κάτω έχουμε ένα γράφημα στο οποίο φαίνεται κάπως η κατανομή των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων ανά έτος, ανά μετρική. Όπου φαίνεται ξεκάθαρα, για παράδειγμα, ότι με βάση τη μετρική για το popularity είναι πιο πολλές οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις που θεωρούνται σημαντικές, ενώ για παράδειγμα το influence πηγαίνει προς το πίσω στον χρόνο και αναδεικνύει κάποιες σημαντικές εργασίες που είναι αρκετά παλιές και έχουν κάποια θεμελιώδη γνώση για το πεδίο. Επόμενη διαφάνεια. Όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία λοιπόν εμείς έχουμε, όλους αυτούς τους δείκτες που έχουμε υπολογίσει, πέρα από το ότι τους καθιστούμε διαθέσιμους μέσω αυτής της διεπαφής
και συνεχώς ανανεώνουμε τα δεδομένα από πίσω. Τα αντίστοιχα δεδομένα τα κάνουμε διαθέσιμα ανοιχτά και δημόσια στην πλατφόρμα Zenodo, στο αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων Zenodo. Μπορεί λοιπόν ο καθένας να κατεβάσει τα σκορ για καθεμία από αυτές τις μετρικές που έχουμε υπολογίσει για τα άρθρα, για το σύνολο των άρθρων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανανέωση αυτού του dataset αναβδομάδα περίπου. Έχουμε ήδη, αν δεν κάνω λάθος, 3 εκδόσεις αναρτημένες και συνολικά αυτές έχουν αποκτήσει αρκετό ενδιαφέρον. Υπάρχουν τουλάχιστον 630 downloads αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο dataset και πάνω από 1200 views. Γενικά η ιδέα είναι, πάτε αν θες και το επόμενο έρι, απλά να δείξω που είναι αυτά τα νούμερα. Η ιδέα είναι ότι θέλουμε να κάνουμε διαθέσιμα αυτά τα δεδομένα σε όλο τον κόσμο, να μην τα κρατάμε κλειστά, προκειμένου να μπορούν και άλλοι να τα χρησιμοποιήσουν στα δικά τους services, δηλαδή για παράδειγμα μπορεί κάποιος από εσάς ήδη να φτιάχνει ένα κατάλογο με τις σχετικές δημοσιεύσεις, που να εμφανίζει κάποια πρόσθετη πληροφορία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει λοιπόν και τα scores αυτά για τους δικούς του σκοπούς, είτε για να δείξει κάποια εικονίδια σαν αυτά που δείχνουμε κι εμείς, είτε για να κάνει κάποιο φιλτράρισμα, είτε ακόμα για να κάνει κάποια ιεράρχηση στη λίστα του. Οπότε ο σκοπός είναι τα δεδομένα που εμείς υπολογίζουμε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι ερευνητές ή άλλοι developers για να φτιάξουν χρήσιμες υπηρεσίες πάνω σε αυτά που επεκτείνουν αυτή τη λειτουργικότητα. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Αυτά ήταν πάνω κάτω για την πλατφόρμα του BIP for COVID. Από εκεί και πέρα, δύο λόγια για την υπηρεσία του Helix που επίσης αναπτύσσεται στο... Βασικά πριν προχωρήσω παρακάτω να πω ότι η προηγούμενη δουλειά είναι μια ομαδική δουλειά. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων από πίσω που δουλεύουν γύρω από αυτό. Δηλαδή πέρα από μένα ασχολούνται μεταδιδακτορικό συνεργάτης Ηλίας Κανέλος στο Αθηνά και κάποιοι διδακτορικοί, ο Σεραφείμ Χατζόπουλος και η Δανάη Πλακαρίδη που μαζεύουν τα δεδομένα. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πολύ για την πολύ άμεση δουλειά που κάνουν μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουν αναλάβει να πραγματοποιούν έτσι κι αλλιώς. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας είναι να αναφερθώ λίγο σύντομα στην υπηρεσία Helix που παρέχεται πάλι από το Αθηνά. Είναι μια υπηρεσία που δίνει δύο βασικές επιλογές. Υπάρχουν τα Helix Data που είναι και τα Helix Labs. Τα Helix Data είναι κατά κάποιο τρόπο ένας μετακατάλογος συνόλων δεδομένων που μπορεί κανείς καταλογογραφήσει κάποιο ήδη αναρτημένο σύνολο δεδομένων είτε να αναρτήσει ένα καινούργιο σύνολο δεδομένων που προέρχεται από την ελληνική ερευνητική κοινότητα. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε αυτό το μετακατάλογο αυτόματα τα σύνολα δεδομένων της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας είτε ακόμα να αναρτηθούν δεδομένα για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο άλλο αποθετήριο. Αλλά επιπλέον μέσω του Helix Lab δίνεται η δυνατότητα τα δεδομένα αυτά να είναι εύκολο να αναλυθούν χρησιμοποιώντας κάποια Jupyter Notebooks. Μπορεί κανείς να γράφει λοιπόν κάποια scripts και να κάνει κάποια τουλάχιστον αρχική επεξεργασία αυτών των δεδομένων μέσα στην ίδια την πλατφόρμα. Και αυτή η υποδομή, αυτή η υπηρεσία παρέχεται και φυσικά δίνεται προτεραιότητα και σε όποιον ασχολείται με τα θέματα του κορονοϊού. Τέλος, το Helix, πάνω στο μοντέλο που αναπτύσσει το Helix, αναπτύσσονται ώστε να είναι εξ ορισμού διασυνδεδεμένα τα διάφορα αποθετήρια δεδομένων των πανεπιστημίων, όπως νομίζω αναφέρθηκε και από κάποιον προηγούμενο ομιλητή. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν κάποιες στιγμές βιάζομαι να αλλάξω το slide, είναι γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου, γι' αυτό το κάνω, για να σας ειδοποιήσω. Ωραία, Έλλη, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Καλησπέρα και πάλι από μένα. Μαζί θα δούμε κάποιες από τις δράσεις του ελληνικού κόμβου, του Elixir GR, του Elixir Greece, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Τώρα, όσον αφορά στο Elixir, το κεντρικό Elixir, το ευρωπαϊκό, έκανε ο Φώτης ο Ψωμόπουλος μια πολύ ωραία παρουσίαση για το ρόλο του και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια. Τώρα, βλέπουμε εδώ πέρα μια ενδεικτική λίστα, όπου
πρώτο-πρώτο εμφανίζεται το εργαλείο Beep Finder, που μόλις μας παρουσίασε ο Θανάσης Βεργούλης, ενώ ακολούθως εμφανίζεται η συμμετοχή μελών της οικογένειας του Elixir Greece στο Virtual Biohackathon, όπως μας ανέφερε ο Φώτης Ψωμόπουλος. Τώρα, επιπλέον δράση έχουμε από διάφορους συνεργάτες του Elixir Greece. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα στις δράσεις του ΕΚΕΒ Αλέξανδρος Φλέμινγκ, του GRNET, του Αθηνά και του Gnosis Data Analysis. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ξεκινώντας λοιπόν από το ΕΚΕΒ Αλέξανδρος Φλέμινγκ, το οποίο και εκπροσωπώ, να αναφέρω τους τρεις βασικούς άξονες στους οποίους διαρθρώνεται η δράση του στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 στη χώρα μας. Οι δύο πρώτοι είναι πιο βιολογικοί και είναι εκτός Elixir Greece. Πρόκειται για τη δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων του κέντρου εγκαταστάσεων διασφάλειας 2 για την ανίχνευση του ιού σε βιολογικά δείγματα, καθώς και την υποστήριξη της έρευνας μέσω πρόσβασης σε εγκαταστάσεις πειραματικών ζωικών προτύπων. Ενώ ο τρίτος άξονας, που είναι σαφώς εντός Elixir Greece, αφορά στην παροχή τεχνογνωσίας και απαραίτητων εργαλείων βιοπληροφορικής που απαιτούνται για την ανάλυση αλληλουχίας του γενετικού υλικού του ιού που προσβάλλει τον ελληνικό πληθυσμό. Η επόμενη δράση αφορά στο συνεργάτη του Elixir Greece, το GRNET, ή ΕΔΙΤ, όπως λέγεται το τελευταίο καιρό. Το GRNET, λοιπόν, προσφέρει με διαδικασίες fast track πρόσβαση στο HPCR σε όλα τα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας για έρευνα που αφορά στο COVID-19. Υπενθυμίζω πως το HPC σύστημα ARIS είναι ούτως ή άλλως διαθέσιμο δωρεάν στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα βάσει προκηρύξεων που βγαίνουν ανά σύντομα χρονικά διαστήματα. Αλλά λόγω τώρα της επίγουσας κατάστασης υπάρχουν διαδικασίες fast track, ειδικά για έρευνα που αφορά στο COVID-19. Επόμενη δράση αφορά στην πρόσβαση στην προσωρινή υποδομή του Elixir Greece, το Elixir GR Cloud Infrastructure ή πιο σύντομα η GCI. Λέω προσωρινή, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και είμαστε στο τελευταίο στάδιο για την απόκτηση μιας πολύ πιο δυνατής και μεγάλης υποδομής. Τώρα, το EGCI προσφέρει υπολογιστικές υπηρεσίες είτε σε μορφή 24/7 μέσω Virtual Machine είτε on demand μέσω χρήσης Docker Container. Με τη βοήθεια κυρίως των Θανάση Βεργούλη και Κώστα Σαγκανά από το Αθηνά, έχει στηθεί για τις ανάγκες του Elixir Greece μια προσωρινή υποδομή με 328 cores που ζουν σε 33 virtual machine. Και εκεί πέρα γίνεται η εκτέλεση του Docker Container. Τώρα, σε αυτή την υποδομή και για έρευνα που αφορά στο COVID-19, έχουν πρόσβαση όλοι, αρκεί να έχουν Elixir AAI λογαριασμό. Elixir AAI λογαριασμό είναι κάτι που μπορεί πολύ απλά να αποκτήσει κάποιος και χωρίς κόστος. Τώρα, με τη μορφή Docker, ένα Docker Container, μπορεί κάποιος χρήστης να δεσμεύσει δυναμικά τους αναγκαίους πόρους για να εκτελέσει την εργασία του και μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, οι συγκεκριμένοι πόροι θα απελευθερωθούν αυτόματα. Μπορώ να προχωρήσω στην επόμενη, παρακαλώ. Η όλη διαδικασία χρήσης του EGCI είναι πολύ φιλική προς το χρήστη και μέσω ενός γραφικού interface μπορεί να επιλέξει τις παραμέτρους που τον την ενδιαφέρουν ή να κρατήσει τις default τιμές για το ύμα του που θα έχει διαλέξει. Επίσης, έχει δυνατότητα να επιλέξει σε κάθε job πόσο από τους πόρους του θα διαθέσει, παραδείγματος χάρη πόσα core ή πόσα RAM. Περνάμε και στην επόμενη. Τώρα, υπάρχουν ήδη κάποια σχετικά images για COVID-19 ανεβασμένα στο EGCI, ενώ μπορεί ο χρήστης να ανεβάσει και τα δικά του. Επιπλέον, υπάρχουν ήδη dataset από γονιδίωμα του ιού από ασθενείς ανά τον κόσμο. Επομένως, μπορεί ένας χρήστης να το χρησιμοποιήσει απευθείας αυτά τα δεδομένα για το image του, χωρίς να χρειαστεί να τα αναζητήσει αλλού και να τα κατεβάσει εκ νέου. Περνάμε και στην επόμενη διαφάνεια. Τέλος, η τελευταία δράση στην οποία θα αναφερθώ αφορά στη δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα Gnosis που παρέχεται από μια spin-off του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Gnosis Data Analysis, επίσης συνεργάτη του Elixir Greece. Το Gnosis επιτρέπει την ανάλυση μεγάλων βιολογικών dataset και την αυτόματη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης, καθώς και τον εντοπισμό βιοϋπογραφών.
Περνάμε και στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό γίνεται εύκολα για το χρήση, για το χρήστη, μέσω μιας software as a service εφαρμογής του JatBio, όπου κάνει χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και πιο συγκεκριμένα SVM, Random Forest και Ridge Logistic Regression. Δίνει λοιπόν ο χρήστης ένα συγκεκριμένο dataset, καθώς και κάποιες επιλογές προτιμήσεις και αυτόματα παράγεται το μοντέλο πρόβλεψη για το φαινότυπο, καθώς και για τις βιοϋπογραφές. Για το σύστημα αυτό λοιπόν προσφέρονται δωρεάν άδειες χρήσης για έρευνα που αφορά στο COVID-19. Και με αυτό ολοκληρώνω τη σύντομη παρουσίαση των δράσεων του Elixir Greece και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλησπέρα και πάλι από μένα, Γιώτα Τουλούμη. Εγώ λίγο θα φύγω από το πλαίσιο των παρουσιών που είχαμε μέχρι τώρα, αν και νομίζω ότι θα καταλάβετε και στη συνέχεια της δικής μου παρουσίασης πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που ακούσαμε για την έρευνα. Θα μιλήσω λοιπόν για την επιδημιολογική κλινική έρευνα και τη συμμετοχή για τον COVID-19 και τη συμμετοχή της Ελλάδας. Όπως ίσως μπορείτε να φανταστείτε, 4 είναι τα βασικά πεδία που μας ενδιαφέρουν. Η επιδημιολογία, δηλαδή η εξέλιξη της επιδημίας με τον COVID-19, της COVID-19 χρησιμοποιώντας διάφορους δείκτες, είτε αυτοί είναι δείκτες, για παράδειγμα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, είτε είναι πόσα άτομα έχουν καταλήξει εξαιτίας του COVID, τη φυσική ιστορία της νόσου που έχει να κάνει με το πόσο καιρό μπορεί να είναι κάποιος χωρίς συμπτώματα, πότε αναπτύσσει συμπτώματα, πώς εξελίσσεται, από ποιους παράγοντες εξαρτάται η εξέλιξη σε σοβαρότερη νόσο κλπ. Θεραπευτικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν είτε με φάρμακα που ήδη χρησιμοποιούνται με άλλες ενδείξεις για άλλα νοσήματα είτε για καινούργια φάρμακα που αναπτύσσονται ειδικά για τον COVID είτε και για την πρόληψη που αφορά τόσο το εμβόλιο που αναμένουμε όλοι, όσο επίσης και για παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στο να μην εξελίσσεται σε σοβαρά νοσήματα. Ας ξεκινήσουμε λίγο, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχουν σε όλες τις χώρες διάφορα συστήματα επιτήρησης νοσημάτων. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται από τον ΕΟΔΗ, δηλαδή τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, όπου έχουμε προφανώς συστήματα επιτήρησης και άλλων νοσημάτων. Ένα από τα καλύτερα νοσήματα, καλύτερα καταγραφόμενα νοσήματα στην Ελλάδα είναι, για παράδειγμα, HIV. Προφανώς τώρα δημιουργήθηκε και σύστημα επιτήρησης του COVID και αν θέλετε μπορείτε να μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα που φαίνεται στο κάτω μέρος της διαφάνειας του ΕΟΔΗ, όπου καθημερινά σχεδόν ανεβαίνουν τα δεδομένα τόσο για τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, όσο και για, για τους επιβεβαιωμένους θανάτους. Βλέπετε εδώ πέρα τα δύο αντίστοιχα γραφήματα. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Προφανώς αυτά τα δεδομένα που συλλέγει ο ΕΟΔΗ και ο κάθε ΕΟΔΗ, το αντίστοιχο σύστημα επιτήρησης όλων των χωρών, παρέχουν δεδομένα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από μόνος του έχει προτείνει και διάφορες κλινικές πλατφόρμες. Βλέπετε ένα μέρος αυτής της κλινικής πλατφόρμας εδώ πέρα. Προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερη και περιλαμβάνει πολύ περισσότερα δεδομένα. Η επόμενη διαφάνεια. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνήθως χρησιμοποιεί το Red Cap, που είναι μια εύκολη πλατφόρμα για να κάνει εισαγωγή των δεδομένων. Και το Red Cap, παρότι είναι κάτι σχετικά απλό και εύκολο, χρησιμοποιείται και σε πάρα πολλές έρευνες υγείας για την καταγραφή των δεδομένων. Η επόμενη. Φυσικά τα δεδομένα όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χώρα έχει υποχρέωση να στέλνει δεδομένα, να στέλνει ενημέρωση και στο Ευρωπαϊκό CDC και έτσι έχουμε το European Surveillance System και όλα αυτά τα δεδομένα μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, θα δούμε και στη συνέχεια πώς μπορεί να γίνει αυτό, και επομένως να μπορεί αφενός με να δει την εξέλιξη της νόσου στην Ελλάδα, όσο και συγκριτικά η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, για παράδειγμα,
Θα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα το δούμε και με ένα παράδειγμα στη συνέχεια όταν γίνεται τέτοια χρήση των δεδομένων και αυτό φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με όλα τα αποθετήρια που είδαμε προηγουμένως ότι όπως πάρα πολύ καλά έχει γραφτεί και σε αυτό το paper που βλέπετε που αναφέρω εδώ, Denominator Matters in Estimated COVID-19 Mortality Rate, έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να κατανοούμε τα limitation, τους περιορισμούς που μπορεί να έχουν τα δεδομένα. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε πώς εξελίσσεται η νόσος στις διάφορες χώρες χρησιμοποιώντας σαν δείκτη το πόσα είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ότι αυτό εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το τι πολιτική για έλεγχο έχει η κάθε χώρα. Έχει πολιτική να κάνει μαζικό έλεγχο, έχει πολιτική να κάνει έλεγχο μόνο σε αυτούς που έχουν συμπτώματα, έχει πολιτική να κάνει έλεγχο μόνο σε αυτούς που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας από το COVID και που απαιτούν στη συνέχεια νοσηλεία. Όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να πάρουμε τελείως λάθος εικόνα αν δεν έχουμε στο μυαλό μας, όταν χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα δεδομένα, πώς ακριβώς θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και ποια είναι η πολιτική της κάθε χώρας. Η επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Έτσι εδώ πέρα βλέπετε ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος που είναι καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και ο κύριος Παπαμιχαήλ που είναι επίσης ερευνητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα, είχαν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά του ECDC. Κάτω βλέπετε και βλέπετε ακριβώς τη διεύθυνση από όπου μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Και τι κάνανε εδώ, ξέροντας και έχοντας και πολύ καλή γνώση της επιδημιολογίας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Παπαμιχαήλ, αντί να συγκρίνουν τα κρούσματα, αποφασίσανε να συγκρίνουν τη θνησιμότητα από τον COVID-19 σε διάφορες χώρες. Και γιατί αυτό, γιατί εδώ τα σφάλματα που μπορεί να έχουμε, οι περιορισμοί που μπορούμε να έχουμε, είναι πολύ λιγότερα. Προφανώς μπορεί να υπάρχει υποκαταγραφή θανάτων, όχι υποκαταγραφή θανάτων γενικώς, αλλά ως οφειλόμενα στον COVID-19 σε όλες τις χώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εκεί το ρίσκο είναι πολύ μικρότερο από το να κάνουμε σύγκριση χρησιμοποιώντας το δείκτη των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Επιπλέον, οι συνάδελφοι εδώ πέρα είδατε ότι για την ανάλυση χρησιμοποίησανε, βλέπετε εκεί στην αθρηστική θνησιμότητα ανά 10 εκατομμύρια πληθυσμού, αλλά κάναν διόρθωση ως προς το διαφορετικό πληθυσμό που έχει κάθε χώρα πρώτον. Και δεύτερον, η κλίμακα που χρησιμοποιούν είναι δεκαδικός λογαριασμός, είναι τέτοια η κλίμακα που να μπορούμε να συγκρίνουμε κατευθείαν τη μορφή και την κλίση της γραμμής. Αν δηλαδή είναι εκθετική αύξηση, έχουμε μια ευθεία δηλαδή γραμμή σε αυτή την κλίμακα εδώ πέρα, αν όπως φαίνεται για παράδειγμα στην Ιταλία τίνει σιγά σιγά να μαλακώνει η γραμμή, να μην συνεχίζει δηλαδή η ίδια εκθετική πορεία τις τελευταίες ημέρες και εδώ πέρα βλέπουμε και την Ελλάδα με το έντονο μπλε χρώμα που φαίνεται ότι συγκριτικά με τις άλλες χώρες μάλλον τα έχουμε πάει καλά προς το παρόν τουλάχιστον και εύχομαι αυτό να συνεχίσει και στη συνέχεια και έχει να κάνει με το ότι ελήφθηκαν πολύ έντονα μέτρα σχετικά νωρίς την επιδημία της νόσου. Η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Προφανώς, όπως ανέφερε και ένας προηγούμενος ομιλητής, σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες να υπάρξουν διάφορα μοντέλα, SAIR μοντέλα, όπως είπε προηγουμένως και ο άλλος ομιλητής, που έχουν σαν στόχο τόσο να μπορούν να εκτιμήσουν πόσα είναι τα άτομα που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό, όσο επίσης και πώς οι διάφορες παρεμβάσεις που μπορούμε να έχουμε, πώς επιδρούν στην εξέλιξη, στην επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου. Βλέπετε εδώ πέρα ένα παράδειγμα από το Lancet Public Health,
Προφανώς και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες που προσπαθούν και κάνουν, μοντελοποιούν την επιδημία και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικές δουλειές. Υπάρχει η κυρία Σίψα που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ που καθημερινά προσπαθεί να κάνει ανανεωμένες προβλέψεις. Κάποιες από αυτές σε απευθεία σύνδεση με τον κύριο Τσιόδρα τις ακούμε, εκτιμήσεις δηλαδή του πόσοι μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ αξιόλογες ομάδες όπως για παράδειγμα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο ή και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά όσον αφορά τη μοντελοποίηση μέσω των μοντέλων SAIR. Όμως, αυτές όλες οι μελέτες επίσης πρέπει να τις βλέπουμε με κριτικό βλέμμα όσο γίνεται και αυτό δεν αφορά τους ερευνητές και την ικανότητα των ερευνητών, όσο αφορά κυρίως τις υποθέσεις, γιατί όλα αυτά είναι μοντέλα. Και γι' αυτό λοιπόν όταν κάνουμε τέτοια μοντέλα που είδατε προηγουμένως ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, είπε ο προηγούμενος ομιλητής ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορεί να κάνει κάποιος τέτοια μοντέλα, θα πρέπει όμως να έχουμε πάρα πολύ καλή αίσθηση του τι παραμέτρους βάζουμε, γιατί ακριβώς επειδή όλα αυτά είναι μοντέλα, τι παράμετρους θα βάλεις, πόσες μέρες θεωρείς ότι κάποιος θα είναι χωρίς συμπτώματα αλλά μπορεί να μεταδίδει, ποια είναι η σχέση μεταξύ των διαγνωσμένων και των αδιάγνωστων κτλ. Είναι όλα υποθέσεις που καθημερινά αυτές οι υποθέσεις μας αλλάζουν όσο η γνώση μας για τον COVID-19 αυξάνει. Έτσι λοιπόν, αναγνωρίζοντας αυτό και ο WHO αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ξεκινήσει διάφορες προσπάθειες για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα της φυσικής ιστορίας του COVID και να έχουμε όσο γίνεται καλύτερα δεδομένα, που αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο. Έτσι λοιπόν, ξεκινά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έχω την εντύπωση ότι και η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε αυτό, να προσπαθεί να κάνει μαζικούς ελέγχους και ειδικά όταν τα καινούργια τεστ που θα μπορούν να βρουν και αντισώματα, που σημαίνει ότι μπορούν να βρουν πόσοι έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό και πόσοι έχουν αναπτύξει ανοσία και προφανώς και πόσοι αυτή τη στιγμή είναι φορείς του ιού. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά. Ήδη στην Ελλάδα έχουν ανακοινώσει ότι θα φτιαχτούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης κάποια κορονοκέντρα, ας το πούμε, ας τα αναφέρουμε έτσι, όπου μόλις αρχίσουν να λειτουργούν αυτά, θα είναι δυνατόν να γίνεται ευρύτερος έλεγχος. Έχει ανακοινωθεί, όπως ήδη ξέρετε επίσης, ότι θα γίνει και σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού κάποια στιγμή έλεγχος και αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η πραγματική εικόνα τελικά της επιδημίας του COVID-19. Η επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ας μπούμε τώρα στις κλινικές δοκιμές. Δηλαδή στο θεραπευτικό κομμάτι. Οι κλινικές δοκιμές είναι μελέτες που προσπαθούν να διερευνήσουν την ασφάλεια αλλά και την αποτελεσματικότητα διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων. Όποια κλινική δοκιμή φάσης 2 που αφορά κυρίως την ασφάλεια και εν μέρει την αποτελεσματικότητα ή φάσης 3 που είναι full scale που λέμε κλινικές δοκιμές που έχουν στόχο να βάλουν ικανό αριθμό ατόμων ώστε να μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα αν μία θεραπεία είναι πράγματι αποτελεσματική ή όχι, οφείλουν πριν μπορέσουν να γίνουν να καταγραφούν σε διάφορα αποθετήρια. Εδώ βλέπετε το αποθετήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το clinicaltrials.gov, που στην ουσία είναι κάτω από το NIH, National Health Institute, και βλέπετε επίσης και το Ευρωπαϊκό Registry, Clinical Trials Registry της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι υπό του European Medicine Agency, της EMA, και οποιαδήποτε μελέτη οφείλει να καταγραφεί σε αυτά τα αποθετήρια. Αν είναι στην Αμερική στο πρώτο, αν είναι στην Ευρώπη στο δεύτερο. Μελέτες που γίνονται, ναι, προχωρήστε, μελέτες που γίνονται τώρα παγκόσμιες, που γίνονται άρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη, καταγράφονται και στα δύο αποθετήρια. Η κάθε μία μελέτη κάνει αίτηση για έγκριση σε αυτούς τους οργανισμούς και παίρνει ένα UDRA
CT number, όπως βλέπετε εδώ πάνω, όπως το βλέπεις εσείς αριστερά, το οποίο είναι η ταυτότητα της μελέτης. Με αυτό τον κωδικό μπορεί να βρει κάποιος τι αφορά αυτή η μελέτη. Εδώ σας έχω βγάλει ένα παράδειγμα που αναφέρεται σε μια ελληνική μελέτη. Βλέπετε, λέει, δεν φαίνεται πολύ καλά γιατί ήταν με print screen. Hellenic Society of Rhythmology. Ναι. Και μας λέει ότι θέλουν, είναι μια ελληνική μελέτη. Βλέπετε κάτω σε ποια χώρα γίνεται. GR, που είναι με μπλε και λέει ongoing, γίνεται. Βλέπετε τα βασικά στοιχεία, τον τίτλο της μελέτης και τα βασικά στοιχεία στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε μπει στο αντίστοιχο site. Στην Ελλάδα, όταν αυτό το κάνουμε μέσω της καταγραφής των ΕΟΦ, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος αυτόματα ενημερώνει και το την ΕΜΑ, ενημερώνει δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Αποθετήριο. Η επόμενη. Εδώ πέρα βλέπετε, πάλι με print screen, τη μία μελέτη στην οποία, η οποία είναι διεθνής. Βλέπετε, στην ουσία ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από εκεί είναι και η χρηματοδότησή της. Βλέπετε το University of Minnesota, το οποίο όμως έχει πάρει χρηματοδότηση από το National Health Institute, και βλέπετε ότι αφορά μία μελέτη στην οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, σαν ongoing, συμμετέχουν η Δανία, με μπλε κάτω, η Αγγλία, Great Britain, η Ελλάδα και η Ισπανία. Η επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Αυτή η μελέτη έχει τίτλο Multicenter Adaptive Randomized Blinded Control Trial of the Safety and Efficacy of Investigational Therapeutics for Treatment of COVID-19 σε Hospitalized Adults. Και εδώ να πούμε λίγο ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η μελέτη ακριβώς επειδή είναι adaptive. Και όταν λέμε adaptive εννοούμε προσαρμοστική. Και όταν λέμε προσαρμοστική εννοούμε ότι ο σχεδιασμός της είναι τέτοιος που μπορεί να ξεκινήσει να ελέγξει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μιας συγκεκριμένης νέας θεραπευτικής ουσίας ή προσέγγισης. Αλλά εάν κατά τη διάρκεια του χρόνου, μπορέσει να βρεθεί άλλη θεραπεία promising που μπορεί πράγματι να υπάρχουν ενδείξεις, αρχικές ενδείξεις ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική, μπορεί και αυτή η θεραπεία να μπει στη μελέτη σαν ένα τρίτο arm, σαν μια τρίτη ομάδα, και αυτό δίνει τη δυνατότητα να συγκριθεί κάθε μια θεραπεία τόσο με την standard of care, δηλαδή με την θεραπευτική προσέγγιση που ισχύει σε κάθε χώρα με βάση τα πρωτόκολλα που αναπτύσσει ειδικά για το COVID-19, και τα πρωτόκολλα επίσης είναι αναρτημένα και στον ΕΟΔΗ, για παράδειγμα στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να συγκρίνει και τη σχετική αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών προσεγγίσεων μεταξύ τους. Να δούμε την επόμενη. Έτσι, εδώ πέρα βλέπετε το σχήμα αυτής της μελέτης. Βλέπετε το πλασίμπο. Μπορείτε να φανταστείτε ότι για να βρούμε τι γίνεται και αν είναι αποτελεσματική μια θεραπεία θα πρέπει να έχουμε μια ομάδα που λέμε με εικονικό φάρμακο, πλασίμπο όπως λέγεται. Και το εικονικό φάρμακο δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα του πλασίμπο. Σημαίνει ότι αυτοί που είναι στην ομάδα πλασίμπο θα έχουν το standard of care, δηλαδή θα παίρνουν τη θεραπεία με βάση τα πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί σε κάθε χώρα. Στην πρώτη φάση αυτή η μελέτη θέλει να συγκρίνει το Remdesivir, που είναι ένα αντιϊκό νέο φάρμακο, δεν είναι δηλαδή σαν τα φάρμακα χλωροκίνη και λοιπά, τα οποία υπήρχαν και κυκλοφορούν στο εμπόριο, έχουν πάρει έγκριση αλλά για άλλη ένδειξη. Είναι καινούριο φάρμακο που δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση και αφορά τη θεραπεία του, θεωρούμε ότι αφορά και ελπίζουμε να βοηθάει στην καλύτερη εξέλιξη του COVID-19 συγκριτικά με το standard of care, και βλέπετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσθεθεί, ενώ ξεκινάμε με το Remdesivir, και ένα καινούριο φάρμακο για να μπορούν να συγκριθούν και μεταξύ τους αυτά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από τις σύγχρονες από τους σύγχρονους προσαρμοστικούς σχεδιασμούς. Να πω επίσης ότι όλες αυτές οι μελέτες, καθώς και προηγούμενες που έχουν γίνει από αυτό το δίκτυο, λόγους που εμείς συμμετείχαμε είναι γιατί ήδη είχε αναπτυχθεί ένα διεθνές δίκτυο που συμμετέχει στο να κάνει κλινικές
μελέτες για διάφορες λοιμώξεις, ξεκινώντας από το HIV, προχωρώντας στην κλασική εντός εισαγωγικών, ας πούμε, γρήπη, και τώρα ήμασταν έτοιμοι σαν δίκτυο για το COVID-19, συλλέγουν πάρα πολλά δεδομένα και συλλέγουν και πάρα πολλά δείγματα. Αυτά τα δείγματα φυλάσσονται και μπορούν να απευθυνθούν ερευνητές, τους κύριους ερευνητές αυτών των μελετών, για να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στα δεδομένα, βεβαίως με κάποιο πρωτόκολλο, αλλά ακόμα και στην αποθήκη, ας πούμε, δειγμάτων που υπάρχει. Η επόμενη διαφάνεια. Και να κλείσω λίγο ότι παρότι πάρα πολύ γρήγορα οι γνώσεις μας, οι μελέτες που γίνονται γύρω από το COVID-19 έχει εκθετική ανάπτυξη, δηλαδή έχουμε σε πολύ μικρό σχετικά χρονικό διάστημα έχουμε αυξήσει αρκετά τη γνώση μας, παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα τεράστια κενά, όπως για τη φυσική ιστορία που προϋποθέτει ότι θα έχουμε και γονιδιακές στη συνέχεια μελέτες, αλλά και μελέτες στο γενικό πληθυσμό, και έτσι ερχόμαστε και στο μαζικό έλεγχο αντισωμάτων που είπαμε προηγουμένως γιατί μας χρειάζεται, θεραπευτικά ακόμα περισσότερες μελέτες, και να καταλήξουν αυτές οι μελέτες που τρέχουν τώρα διεθνώς με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις για να δούμε ποιες είναι τελικά οι καλύτερες προσεγγίσεις, και βεβαίως για τη μοντελοποίηση της επιδημίας, για την οποία αναφερθήκαμε και προηγουμένως, με όλους τους περιορισμούς και τα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η προσέγγιση, είναι όμως απαραίτητη για να καθοδηγήσει αυτούς που ασκούν πολιτικές υγείας για το ποιες παρεμβάσεις θέλουμε να κάνουμε. Ας πούμε τώρα, για το πότε θα σταματήσει η καραντίνα και όλο αυτό που βιώνουμε, θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν ή εν μέρει θα μας καθοδηγήσουν και η μοντελοποίηση επιδημίας, δίνοντας τη δυνατότητα να δούμε πώς σιγά σιγά μπορούμε να άρουμε τα μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να το κάνουμε αυτό. Βεβαίως δεν έχω αναφέρει εδώ ότι έχουν αρχίσει ήδη και θα γίνονται και διάφορες άλλες μελέτες που αφαιρούν γενικότερα την υγεία με την ευρία έννοια, με την έννοια που το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την υγεία του πληθυσμού, που έχει να κάνει και με τα ψυχολογικά, με την κακοποίηση, την αύξηση κακοποίηση. Ήδη υπάρχουν κάποια πρώτα ευρήματα η αύξηση της κακοποίησης λόγω του εγκλεισμού. Επομένως, θα πρέπει να σχετίζονται με τον COVID και με τα μέτρα που παίρνουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση της υγείας του πληθυσμού. Και εδώ να τελειώσω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος μιλητής, να πω ότι είμαστε αρκετά εκτός χρόνου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μας λίγο παραπάνω. Είχαμε πει ότι γενικά η εκτίμησή μας ήταν περίπου στις 2 ώρες. Αλλά φαίνεται ότι θα πάρει και 15-20 λεπτά παραπάνω. Ο επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κώστας Ελευθεριάδης και πάλι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Το θέμα είναι λίγο πιο τεχνικό από την πλευρά της, ας το πούμε, μιας άλλης κατεύθυνσης, ούτε της ιατρικής, αλλά ούτε και της πληροφορικής, ας το πούμε. Είναι απλά οι τεχνολογίες που έχουμε σαν εργαστήρια μελέτης του αερολύματος στην ατμόσφαιρα, και το αερόλυμα είναι τα αερούμενα σωματίδια, και η μετάδοση αυτού του ιού μας είχε κάνει εντύπωση πόσο εύκολα μεταδίδεται. Επομένως, αυτή η οδός μετάδοσης αρχίζει και γίνεται σημαντική και μας απασχόλησε, και έχουμε την τεχνολογία να την ελέγξουμε, όχι βέβαια από ιατρικής ή κλινικής πλευράς, αλλά καθαρά από πλευράς μηχανικής μετάδοσης, μεταφοράς και αποτροπής αυτής της μεταφοράς ως προς τον άνθρωπο, έτσι, ο οποίος το προσλαμβάνει αυτά τα σωματίδια πιθανώς με την αναπνοή, με τα εργαστήρια που έχουμε και την υποδομή Πανάκια. Εμείς στο Δημόκτο είμαστε ένα από τα εργαστήρια που το εργαστήριο ενέργειας περιβάλλοντος και άλλα εργαστήρια εδώ που συμμετέχουμε ενεργά στην Πανάκια και έχουμε τέτοιες υποδομές. Η τεχνολογία μας αυτή βασίζεται στη μελέτη του αερολύματος, δηλαδή που είναι τα μικροσωματίδια και νανοσωματίδια που μεταφέρονται στον αέρα ή σε ένα αέριο μέσο.
Στην περίπτωση αυτή, κυρίως η εφαρμογή μας φυσικά είναι για τη ρήπανση ή την κλιματική αλλαγή στο περιβάλλον, αλλά ακριβώς σε αυτή την περίπτωση εμπίπτουν και στην μεταφορά των ιών, οι οποίοι, αν δούμε λίγο το επόμενο σχήμα, είναι και αυτοί μικρά σωματίδια. Και όπως προέκυψε, το μέγεθος αυτού του ιού είναι περίπου τα 100 νανόμετρα, επομένως μεταφέρεται και αυτός όταν βρίσκεται στον αέρα σαν τα υπόλοιπα σωματίδια, μόνο που ποτέ δεν βρίσκεται φυσικά μόνο του ένα στέλεχος ιού ή ένα κύτταρο ιού. Συνήθως περιβάλλεται και από κάποιο το μέσο στο οποίο βρίσκεται στον ανθρώπινο οργανισμό, από τον οποίο και μετά με το βήχα, με το φτάρνισμα, ακόμα και με την ομιλία μπορεί να παράγονται τέτοια μικροσωματίδια, και εμείς θέλουμε να δούμε. Εδώ βλέπετε σε αυτό το σχήμα, να πάρετε μια ιδέα τι είναι αυτά τα μικροσωματίδια. Είναι όλα τα σωματίδια που μας περιβάλλουν, οι σκόνες, οι καπνοί, ή ας πούμε τα σταγονίδια των νεφών, έτσι. Βλέπετε τους ιούς εκεί, το έχω σημειώσει αν πατήσουμε ακόμα μία φορά την παρουσίαση, είναι πάρα πολύ μικρό το μέγεθός τους, είναι στην ουσία ιοί από μόνοι τους νανοσωματίδια, αλλά όπως είπα και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, δεν μεταφέρονται ως αυτούσια τέτοια σωματίδια, αλλά βρίσκονται στο υλικό της βλένας, του σιέλου, έτσι, των ανθρώπων, όταν βρισκόμαστε κοντά, και θέλουμε να δούμε γιατί, πώς μπορούμε να έχουμε λίγο πιο περισσότερη πληροφορία για τα μέσα της προστασίας, μια και είναι τόσο εύκολη η μετάδοση. Αν πάμε λοιπόν στο επόμενο σχήμα, αυτό το πήρα από, μπορούμε να πάμε ακόμα ένα, βλέπετε εδώ κάποιες εικόνες, και στην τηλεόραση έχει γίνει ευρέως γνωστό ότι με το φτάνισμα, με την ομιλία παράγουμε τέτοια σωματίδια, και εδώ βλέπετε ότι αυτά μπορεί να διαχέονται και να βρίσκονται, όπως και βρίσκονται συνήθως όλα αυτά τα σωματίδια γύρω μας, αλλά όταν αυτά περιέχουν τον ιό και δεν γνωρίζουμε ακριβώς, εδώ χρειαζόμαστε την συνεργασία, και αυτή είναι μια εξαιρετική μερίδα εδώ, θα πρέπει να σας συγχαρώ ενδιάμεσα, δεν το είπα στην αρχή, για αυτό που κάνουμε τώρα, ας πούμε, και ανταλλάσσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, και στην ουσία μας εμπνέει να εστιάσουμε λίγο περισσότερο και να δώσουμε λίγο χρόνο από αυτά που κάνουμε και από την τεχνογνωσία που έχουμε για να συμβάλλουμε κι εμείς. Επομένως, βλέπετε εδώ έτσι μια παράσταση του πώς αυτά μεταφέρονται μέσα στο χώρο, και όσο δεν είναι αυτά κάποια ιδιαίτερη ρήπανση ή κάποια βιολογική ρήπανση, δεν μας απασχολεί συνήθως. Αλλά τώρα σε αυτή την ειδική περίπτωση του COVID-19 μας απασχολεί. Ναι, πάμε στο επόμενο. Μας απασχολεί περισσότερο και απασχολεί γενικώς, και υπάρχουν προδιαγραφές για την προστασία του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Δεν χρειάζεται εμείς τώρα αυτά ήδη υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές, είναι οι μάσκες αυτές που αρχίζουμε και γνωρίζουμε, και οι πολίτες τώρα όμως αρχίζουν και ενδιαφέρονται περισσότερο γι' αυτό, γιατί υπάρχει το ενδιαφέρον να προστατευτούν. Αλλά υπάρχουν οι χειρουργικές μάσκες που τις γνωρίζουμε, υπάρχουν οι μάσκες με αναπνευστήρα που είναι μια πιο ας πούμε εξελιγμένη μορφή προστασίας, γιατί όταν εκπνέεις φεύγει ο αέρας χωρίς να έχεις επαφή τελικά με το εξωτερικό περιβάλλον, γιατί όταν εισπνέεις κλείνει αυτό το άνοιγμα του αναπνευστήρα, του, ας το πούμε, του respirator που περιέχει αυτή η μάσκα, και έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά FFP1, 2, 3 ανάλογα με την απόδοσή τους. Οπότε τώρα το θέμα είναι, θα πρέπει να περιμένουμε από την ιατρική κοινότητα και την λοιμοξιολογική κοινότητα, λέω σωστά τον όρο αν λέγεται έτσι, να μας πει πόσο οι πολίτες πρέπει να ενδιαφέρονται. Βλέπουμε ότι ο κόσμος να φοράνε τέτοιες μάσκες, αλλά βλέπουμε είτε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και αρχίζουν μικρές βιοτεχνίες ή υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες και παράγουν τέτοιες μάσκες, και μας δημιουργήθηκε εμάς το ενδιαφέρον και η απορία κατά πόσον αυτά τα υλικά έχουν την ίδια ικανότητα κατακράτησης των ιών ή των εξωτερικών τέλος πάντων σταγονιδίων και μικροσωματιδίων που μεταφέρουν πιθανώς τον ιό, να λειτουργήσουν τόσο καλά όσο και αυτές εδώ οι μάσκες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και επειδή υπάρχει ένα γενικότερο τέτοιο ενδιαφέρον, είδαμε και στη βιβλιογραφία, βλέπετε στα δεξιά, υπάρχουν εργασίες οι οποίες δείχνουν ότι ας πούμε σε περίπτωση κρίσης, όπως ας το πούμε ότι ζούμε μια τέτοια τώρα, υλικά όπως ας πούμε ένα φανελάκι, ένα βαμβακερό ύφασμα, ένα χαρτί από το οποίο μπορώ να εισπνεύσω αέρα, δεν είναι τελείως κλειστό, γιατί πρέπει να έχει και αυτή τη λειτουργία. Τι απόδοση έχει στην κατακράτηση του ιού, και εδώ βλέπετε, ή των σωματιδίων τέλος πάντων, μπορεί να τον μεταφέρουν ακριβώς, όχι του ιού του ίδιου.
Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι ένα τέτοιο πείραμα που υπάρχει στη βιβλιογραφία από παλιότερα, σε σχέση με την μάσκα N95 στα δεξιά, που έχει πολύ μικρή διαπερατότητα στα μικροσωματίδια αυτά, δεν έχει τόσο καλή απόδοση. Αριστερά βλέπετε, επειδή έχουμε αυτόν τον εξοπλισμό, στήσαμε ένα τέτοιο πείραμα, μια εγκατάσταση η οποία μπορεί να λειτουργήσει και για μεγάλο χρονικό διάστημα και να κάνει τέτοια τεστ. Πήραμε λοιπόν ορισμένα τέτοια υλικά, είτε καθημερινά υλικά, αλλά και τις μάσκες τις ίδιες για να τις συγκρίνουμε. Και κοιτάξτε αυτό το εύρος των σωματιδίων που εξετάσαμε. Είναι από 100 νανόμετρα έως 10 μικρά, δηλαδή είναι αυτό το μέγεθος των μικροσωματιδίων ή σταγονιδίων, τα οποία παραμένουν στον αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν βέβαια και τα μεγαλύτερα σωματίδια, τα οποία δεν παραμένουν μεγάλο διάστημα, αλλά μπορούν να έχουν άμεση μετάδοση, γιατί γι' αυτό βλέπετε και σε αυτά δεν μας αρκεί μια μάσκα, εκεί πρέπει υπάρχουν αυτές οι ασπίδες προσώπου που προστατεύουν από αυτή την άμεση, ας το πούμε, εκτόξευση τέτοιων σταγονιδίων. Αλλά αυτό που υπάρχει το ενδιαφέρον εδώ, επειδή ο ιός αυτός φαίνεται να είναι πολύ μεταδοτικός, είναι τι συμβαίνει με τα μικρότερα σωματίδια που εμπίπτουν σε αυτό τον όρο του αερολύματος. Και εδώ βλέπετε, κάναμε μερικά τέτοια τεστ. Βλέπετε τρία διαγράμματα, ας πούμε, τώρα είναι λίγο κάπως τεχνικά, πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι αυτά. Επομένως, πήραμε τέτοια υλικά, τα εξετάσαμε σε ένα θάλαμο, τα εκθέσαμε στα γονίδια τα οποία παράγαμε εμείς τεχνητά σε αυτά τα μεγέθη. Βλέπετε, τα διαγράμματα αυτά στον κάθετο άξονα έχουν την απόδοση αυτού του υλικού στην κατακράτηση των σταγονιδίων αυτών. Και κάτω στον άξονα τον οριζόντιο είναι το μέγεθος. Οπότε βλέπετε δεν είναι τόσο απλό δηλαδή να έχουμε ένα νούμερο, ας πούμε, όπως έχω βάλει αυτή τη μέση τιμή που δεν σημαίνει ακριβώς το χαρακτηρισμό του υλικού, γιατί βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη κλίμακα διαφοροποιημένης απόδοσης σε σχέση με το μέγεθος. Ευτυχώς πιστεύουμε ότι με τον τρόπο με τον οποίο παράγει ο άνθρωπος τέτοια σωματίδια, ακόμα και με την ομιλία ή με το στάρισμα, τα σωματίδια αυτά θα είναι κυρίως μεγαλύτερα από το ένα μικρό που βλέπετε, από τη μέση αυτής της κλίμακας. Άρα βλέπουμε τη χειρουργική μάσκα, η οποία έχει πάρα πολύ καλή απόδοση, έτσι πάνω από 80% ακόμα και για τα πιο μικρά σωματίδια. Τα υπόλοιπα υλικά, βλέπετε εδώ, δοκιμάσαμε ένα ύφασμα, ας πούμε, μία στρώση υφάσματος από ένα μπλουζάκι πόλο, ας το πούμε, έτσι, ένα παπακερό μπλουζάκι, και μετά μία διπλή, ας το πούμε, δύο τέτοια μαζί στρώσεις υλικού. Είναι φυσικά χαμηλότερη απόδοση, επομένως δεν μας προστατεύει αυτό αν υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο τα μικροσωματίδια αυτά έχουν μεγάλη συγκέντρωση στον ιό, κουβαλάνε δηλαδή μεγάλο υλικό φορτίο. Υπάρχει μια βελτίωση βέβαια στο διπλό φανελάκι. Βλέπετε τη μάσκα FFP1, που είναι επίσης μάσκα προδιαγραφών, αριστερά επάνω, όπου έχει επίσης πολύ καλή απόδοση, γιατί έτσι είναι φτιαγμένη να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπετε κάποια άλλα υλικά, από ένα άλλο βαβακερό t-shirt, δεξιά επάνω. Το χαρτί κουζίνας, το οποίο βέβαια δεν είναι όμως ένα ανθεκτικό υλικό το οποίο μπορούμε να το εμπιστευτούμε, φαίνεται σε διπλή στρώση έχει μια καλύτερη απόδοση. Αν κάποιος σε πολύ μεγάλη περίπτωση ανάγκη χρειάζεται να φτιάξει μια μάσκα για μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, επειδή όπως σας είπα παρατηρήσαμε στα μέσα αυτό το ενδιαφέρον και άρχισαν πολλές μικρές εταιρείες να φτιάχνουν τέτοιες μάσκες, προμηθευτήκαμε μία τέτοια που δεν έχει πάνω καμία προδιαγραφή από το φαρμακείο και διαπιστώσαμε ότι αυτή δεν έχει, είναι σαν να θα μπορούσε να κάνεις και μόνος σου από ένα ύφασμα μία τέτοια μάσκα. Οπότε από εμάς έχουμε αυτή τη δυνατότητα να δοκιμάζουμε αυτά τα υλικά. Υπάρχει μεγάλη, όπως είδατε, μεταβλητότητα, μεγάλο range, μεγάλη κλίμακα, ας το πούμε, διαφορά στην απόδοση τέτοιων υλικών. Και αν χρειαστεί, αυτό θα μας το πούνε όμως, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια τώρα κρίση του ποιος πρέπει να φοράει μάσκες και πότε και πώς, αλλά μιας και υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, φαίνεται ότι τουλάχιστον στα νοσοκομεία και στις εγκαταστάσεις της υγείας υπάρχουν μάσκες, δεν ακούσαμε να υπάρχει έλλειψη, αλλά αν χρειαστεί, εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτή την πιστοποίηση, αυτόν τον έλεγχο τέτοιων υλικών. Έχουμε κινητοποιηθεί και σαν πανάκια και άλλα εργαστήρια, ειδικά μόλις πήρα ένα μήνυμα, θα το περάσω στο chat,
από τον συνάδελφο τον Σπύρο τον Παντή στην Πάτρα, στο Χημικού Μηχανικού της Πάτρας και στο Ινστιτούτο του ΙΤΕ, όπου λειτουργεί έναν θάλαμο, ο οποίος είναι και μια ευρωπαϊκή υποδομή, όπως και εμείς σαν υποδομή Πανάκια είμαστε μέλη και της ευρωπαϊκής υποδομής και υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον και έχει κάνει εκεί αντίστοιχα τεστ επίσης και έχουν αποτελέσματα. Οπότε μπορούμε να συμβάλλουμε, αν υπάρχει ανάγκη σε αυτό τον τομέα του χαρακτηρισμού των υλικών, να πω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Ιωαννίδης στην αρχή και λειτουργούμε κοντά στο open air και είναι ανοιχτά τα δεδομένα μας, οπότε μια τέτοια μικρή βάση δεδομένων, η οποία δεν είναι και υπολογιστικά, ας το πούμε, απαιτητική, μπορεί να υπάρξει και να είναι διαθέσιμη, αν χρειαστεί, όπως επαναλαμβάνω, να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά από μένα, μπορούμε να κλείσουμε εδώ όσον αφορά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά, και σε αυτό το webinar δεν είπαμε σχεδόν τίποτα, έτσι. Είπαμε πιάσαμε λίγες από τις στοιχές τις οποίες αφορά η έρευνα γύρω από τον κορονοϊό και ήταν πραγματικά προσωπικά, το χάρηκα, έμαθα πράγματα και ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές γι' αυτό. Να πω ότι είμαστε εκτός χρόνου προφανώς, λυπάμαι γι' αυτό, είναι λίγο δύσκολο να είμαστε σε μια τέτοια προσπάθεια έτσι διαδικτυακή και είμαστε πολλά άτομα. Ας περάσουμε όμως να δούμε, δεν ξέρω αν και ο συνάδελφος ο Φώτης έχει κρατήσει κάποιες ερωτήσεις, για να δούμε λίγο κάποιες ερωτήσεις που ίσως έχετε. Ναι, έχω περάσει κάποιες ερωτήσεις στο Google Doc που κρατάμε. Μία είναι πού μπορούν να βρεθούν τα δεδομένα ψυχολογίας, ρωτάει η Νεκταρία Γκυζάνη. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Θα μπορούσε να σηκώσει το χέρι, δεν ξέρω, έχει σηκώσει το χέρι, εσύ το βλέπεις αυτό, Έλλη? Όχι, αλλά γενικά υπάρχουν διάφορα registries δεδομένων. Σε όλη πέκη να σας στείλω εδώ πέρα κάποια. Μπορείτε να βρείτε διάφορα θεματικά αποθετήρια που συλλέγουν τέτοια πληροφορία. Εδώ. Και έχουμε και τις ερευνητικές υποδομές. Όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, έχουν πιο εξειδικευμένα εργαλεία. Έλλη, είχε σηκώσει το χέρι της, κυρία Γκυζάνη. Δεν ξέρω τώρα... Δεν μου έχει έρθει κάτι, αλλά δυστυχώς... Και η κυρία Μαμαλάκη, δεν ξέρω, τα βλέπεις εσύ αυτά? Είναι, έχει ξεμείνει από πριν, αυτό δεν ξέρω. Δεν το βλέπω, αλλά στο πάμε λίγο γραπτός καλύτερα, για να μην χάσουμε κι άλλο χρόνο. Στέλνω εδώ μία γενική. Πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Προφανώς υπάρχουν διάφορες δημοσιεύσεις από άλλες καταστάσεις, αντίστοιχες με τις, αντίστοιχες δεν είναι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει με καταστάσεις έκτακτες, αλλά αυτό που αναφέρθηκα εγώ για τη σχέση των μέτρων για τον κορονοϊό και με πιθανά προβλήματα ψυχολογικά, κακοποίηση κτλ. Έχουν αρχίσει ήδη να υπάρχουν κάποιες δημοσιεύσεις. Αυτές όσον αφορά για την κακοποίηση γυναικών, για παράδειγμα, υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα καταγραφής περιστατικών και βλέπουν αν υπάρχει αύξηση, η οποία επίσης φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 20%, η οποία είναι μάλλον υποεκτιμημένη, γιατί σε καταστάσεις καραντίνας δεν είναι πολύ εύκολα κάποιος να πάει να καταγγείλει, ας πούμε, την κακοποίηση. Υπάρχουν και σήμερα είδα, αλλά δεν το έχω κρατήσει στη μνήμη μου καθαρά, και μια άλλη μελέτη που έγινε σε φοιτητές και στα προβλήματα τα ψυχολογικά που δημιουργούνται, μέχρι και για αυτοκτονίες λένε. Καλά, δεν ξέρω αυτό πόσο ισχύει, αλλά προφανώς και από τη δική μας την εμπειρία μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό φαντάζομαι ότι όσο περνάει ο καιρός, γιατί τώρα έχουμε επικεντρώσει στο πώς αντιμετωπίζουμε το COVID αυτό καθ' αυτό, θα αρχίσουν να υπάρχουν και διάφορες τέτοιες μελέτες. Με συγκεκριμένα προφανώς εργαλεία για καταμέτρηση.
Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση, Γιώτα. Έχω βάλει και εγώ κάποιες πηγές στο chat. Θα τις στείλουμε ούτως ή άλλως, να πω ότι θα διαμοιραστούν μετά όλα, όλο το υλικό, οι παρουσιάσεις, η βιντεοσκόπηση, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε ξεχωριστό αρχείο, οπότε θα έχουμε τον χρόνο να εμπλουτίσουμε και άλλες απαντήσεις μας και offline. Επόμενη ερώτηση, Φώτη. Υπάρχει μια ερώτηση που λέει αν μπορούμε να κάνουμε share το Google Doc. Δεν ξέρω, είναι δημόσιο ή δεν πρόλαβα να δω. Το είπα μόλις ότι θα το στείλουμε μετά μόλις θα απαντημένο με όλες τις ερωτήσεις. Μήπως θέλουν να τις βάζουν εκεί τις ερωτήσεις, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά. Δεν βλέπω να υπάρχει... υπάρχει μια ερώτηση καινούρια. Πώς η ερευνητική κοινότητα θα έχει πρόσβαση... Συγγνώμη γιατί προχωράει και όλα στο chat και δεν είναι εύκολο να το έχασα τώρα. Εγώ να απαντήσω, Φώτη, σε μία που ρωτάει μια Μαρίνα. Χρηματοδότηση για την έρευνα αυτή από πού προέρχεται συνήθως. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, προέρχεται κυρίως από τον ορίζοντα 2020 και τώρα μπορούμε να στείλουμε στις απαντήσεις, να το κάνουμε στις απαντήσεις μέσα, υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση, φαντάζομαι ότι υπάρχουν για το COVID. Φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει να κάνει με μεγάλα εργαστήρια και με το πώς μπορούν να βρουν το εμβόλιο ή τη θεραπεία, κυρίως αυτή η χρηματοδότηση θα είναι. Στην Ελλάδα δεν είμαι σίγουρη για πώς μπορούμε, αν υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή, αλλά συνήθως είναι μέσα από τα κανάλια της ΓΕΓΕΤ, του ΕΣΠΑ, του ΕΛΙΔΕΚ. Έτσι συνήθως αυτή είναι η χρηματοδότηση. Επίσης, να πω, αυτό είναι κάτι που ξέχασα να πω τώρα που μιλάμε για χρηματοδότηση, αν κάποιος μπορεί να βάλει στο chat και στις απαντήσεις που έχουμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έργο που τρέχει και λέγεται EOS Secretariat, γιατί έχει να κάνει με το European Open Science Cloud και έχουν βγάλει κάποια ανοιχτά calls για πράγματα που θα μπορεί να κάνουν αίτηση σε fast track με 10, 20, 30, 40 χιλιάδες, νομίζω μέχρι το maximum 40 χιλιάδες, για πράγματα τα οποία μπορούν να είναι σχετικά με το COVID και με την έμφαση στην κοινή χρήση, στο διαμοιρασμό και στη λειτουργικότητα των δεδομένων και των υπηρεσιών. Αν κάποιος μπορεί να το βάλει, θα το βρω εγώ στο chat, οπότε να μπορεί να μπει και αυτό στο Google Doc. Πρόσθεση, Ναταλία, αλλά θα φροντίσουμε μετά να είναι και πιο επερεκτικές οι απαντήσεις. Κατανοώ ότι τώρα είναι και λίγο πιο δύσκολο σαν εγχείρημα. Άλλοι ψάχνουν και εγώ ταυτόχρονα το chat να δω. Αν βλέπετε και οι υπόλοιποι ομιλητές, ναι, κάτι έχει αποδειχθεί. Να πω εγώ μία που βλέπω εδώ. Πώς η ερευνητική κοινότητα θα έχει πρόσβαση στα δείγματα που εξετάζονται στον ελληνικό πληθυσμό, ρωτάει η κυρία Μελπομένη Φιλίππου. Δεν ξέρω ποιος θα τη μπορεί. Ναι. Στα δείγματα, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοεί. Στα δείγματα, να πάρει τα δείγματα για ανάλυση ή να έχει πρόσβαση στα δείγματα για ανάλυση ή να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της ανάλυσης. Προφανώς, τα αποτελέσματα της ανάλυσης, όποιων αναλύσεων γίνονται, θα επικοινωνούνται στην κοινότητα, είτε μέσω ανακοινώσεων, είτε μέσω publication, είτε και μέσα στα διάφορα αποθετήρια που υπάρχουν παντού και στην Ελλάδα. Για να έχει πρόσβαση κάποιος στα φυλαγμένα δείγματα, πρέπει να γίνεται συνήθως με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δηλαδή, έχεις μια συγκεκριμένη ιδέα, την καταθέτεις, έχεις και τον τρόπο να το κάνεις, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει χρηματοδότηση για να κάνεις αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Και αν η ιδέα αυτή θεωρηθεί, αξιοκριθεί από την συντονιστική, ας πούμε, επιτροπή του κάθε ομάδας που έχει στη διάθεση του αυτά τα δείγματα, μπορεί να δοθεί ένα μέρος των δείγματων ανάλογα με το επιστημονικό ερώτημα που θα θέλει να
διερευνηθεί. Τώρα, σε σχέση με τα, ας πούμε, γίνονται και κρατούνται δείγματα και σε εθνικά κέντρα αναφοράς, για παράδειγμα, φαντάζομαι, ή αν δεν έχει γίνει, θα γίνει. Ας πούμε, εδώ πέρα σε εμάς έχουμε το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ερυθρόλευκων, που ήδη ξεκινάει και με μια δωρεά που υπήρχε, και να πω και γι' αυτό η χρηματοδότηση λίγο, μια δωρεά που υπήρχε και από το Πανεπιστήμιο, αλλά και από διάφορους άλλους φορείς. Εκεί προφανώς πάλι, αν θέλει κάποιος να κάνει, μπορεί να πάει να χρησιμοποιήσει τα αρχικά δεδομένα ή με τα data, όπως είπατε εσείς, που ούτως ή άλλως ανεβαίνουν πάνω, ας πούμε, από γονιδιακές αναλύσεις που μπορεί να έχει ενδιαφέρον κάποιος και να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Η δε χρηματοδότηση μέσω της ΓΕΓΕΤ και των γνωστών καναλιών που ξέραμε μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παίζει έντονα, γιατί δεν είναι τόσο πολύ ευέλικτο το σύστημα ώστε να έχει προλάβει να προσαρμοστεί, ας πούμε, στην ανάγκη για τον COVID, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει υπάρχουν διάφορες προσπάθειες για χορηγίες, είτε από διάφορους χορηγούς, ιδρύματα που χορηγούν για συγκεκριμένους σκοπούς που αφορούν τον COVID χρήματα, είτε και τα ίδια τα πανεπιστήμια χρηματοδοτούν συγκεκριμένες ενέργειες. Ευχαριστούμε, Γιώτα. Να πω ότι βλέπω στο chat, είναι μαζί μας και ο κύριος Κοκκινίδης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤ. Ίσως θα ήθελε να έχει κάποια τοποθέτηση πάνω στο τομέα της δομικής βιολογίας και πώς το βλέπετε εσείς την έρευνα γύρω από τον κορονοϊό, από τη δική σας οπτική. Ωραία. Για να δούμε, μπορείτε να μιλήσετε τώρα. Ακούγομαι. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Από πλευράς δομικής βιολογίας σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσε να συνεισφέρει αυτός ο κλάδος, διότι με την διερεύνηση των δομών, των διμορίων του COVID και όλων των αλληλεπιδράσεων που γίνονται με διάφορες πρωτεΐνες και άλλα συστήματα του οργανισμού, οπωσδήποτε αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη φαρμάκων ή για περαιτέρω, ας πούμε, θεραπευτικές στρατηγικές. Αυτό σαν παράδειγμα που διαπίστωσα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ πρόωρο, μπορώ να σου πω ότι κάποιες ομάδες πρωτεϊνών, τις οποίες είχαμε σχεδιάσει εμείς την ομάδα μου, έχουν πολύ μεγάλη ομοιότητα με πρωτεΐνες του ίδιου του ιού. Επομένως, μελετώντας τη σταθερότητα αυτών των μορίων που έχουμε ήδη κάνει, μπορεί κανείς ενδεχομένως να βγάλει συμπεράσματα και για τον ίδιο τον ιό. Αυτό απλώς είναι ένα πράγμα το οποίο σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει τα άμεσα αποτελέσματα τα οποία ίσως χρειάζονται για τη θεραπεία των ασθενών, για αυτούς που πεθαίνουν τώρα κτλ. Αλλά πιστεύω σε μικρό βάθος χρόνου θα μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε και επομένως θα ήταν καλό να δοθεί και κάποια χρηματοδότηση σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το σχόλιο που ήθελα να κάνω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Έχω σημειώσει 4 ερωτήσεις, Ελή, να τις πάρουμε με τη σειρά. Η πρώτη είναι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε αν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για Omics αναλύσεις από τον ελληνικό πληθυσμό. Είναι από κάποιον K-Voot, δεν φαίνεται το όνομά του, δεν ξέρω αν θέλει να γράψει κάτι άλλο. Ποιος θέλει να πάρει την ερώτηση? Φώτης μήπως, ο άλλος Φώτης ή κάποιος άλλος. Δεδομένα για όμιξ αναλύσεις από τον ελληνικό πληθυσμό. Μπορώ να απαντήσω εγώ λίγο προς το παρόν. Από ό,τι γνωρίζω, αυτή τη στιγμή δημόσια διαθέσιμα δεδομένα από όμικρον αναλύσεις στον ελληνικό χώρο δεν υπάρχουν. Ξαναλέω, από ό,τι γνωρίζω, χωρίς να έχω και πάρα πολύ καλή γνώση για αυτό το θέμα. Ξέρω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο νούμερο ακολουθιών που κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει για επεξεργασία, εάν θέλει, σε όμικρον δεδομένα πάντα μιλώντας. Για τον ελληνικό χώρο δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν γίνεται κάπου ανάλυση όμικρον ακολουθιών και σε τι βαθμό και πώς και πού αυτές οι ακολουθίες, μάλλον αν αυτές οι ακολουθίες θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμες για επεξεργασία. Μάλιστα. Και γράφει και η Δήμητρα Γλαμίση ότι προς το παρόν συμφωνεί, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει κάτι.
Να πω, εγώ τη βλέπω ο κύριος Κρασάκης, γεωλόγος ειδικός γεωγραφικών συστημάτων. Έχουν ετοιμάσει ένα dashboard με την κυρία Βέρα Ντονίου. Θα θέλετε να πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Αν κάνετε raise hand από το panel, μπορώ να σας δώσω το λόγο. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει ακόμα. Αν όχι, να περάσουμε σε μια επόμενη ερώτηση. Εκτίμηση από τον Νικόλαο Γιουρούκο. Εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών από τα μέτρα που έχουν πάρθει σε σχέση με το οικονομικό αντίκτυπο που έχουν. Έχει σχεδιαστεί? Γενική ερώτηση, νομίζω. Είναι, δεν ξέρω αν... Αν θέλετε να πω δύο λόγια και εγώ... Ναι, μπορείτε, ναι. Ακόμα δεν ξέρω να υπάρχουν τέτοιες μελέτες, αλλά τα μοντέλα SAIR που λέγαμε προηγουμένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθούν και οι προσαρμοσμένα προφανώς, για να αξιολογηθούν και οι οικονομικές επιπτώσεις. Είναι αυτοί που ασχολούνται με health economics. Φαντάζομαι ότι και διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, που έχουμε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες που ασχολούνται με τα health economics, ότι σύντομα θα προσπαθήσουν από διάφορες οπτικές να το δούνε. Αλλά ακόμα νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοια αποτελέσματα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Επίσης, να πω ότι προφανώς, επειδή είμαστε από διαφορετικά επιστημονικά πεδία ο καθένας, κάποια από αυτά δεν τα έχουμε πιάσει. Κάποια από αυτά τα θέματα δεν τα έχουμε στο webinar αυτό. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να έρθουμε, και γι' αυτό βοηθάει φυσικά και αυτό το webinar, στην επικοινωνία μας, να δούμε ποιες είναι οι απορίες, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα στην πληροφόρηση μεταξύ μας. Οπότε όλες αυτές τις ερωτήσεις θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε και μέσα από τον οδηγό, πέρα από αυτό το webinar. Να πω εγώ μία ερώτηση που μας έχει θέσει η κυρία Ζωή Κούρνια. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο fragmentation στη συλλογή και ανάρτηση των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Ποιος ο λόγος να γίνονται ταυτόχρονες προσπάθειες από το Elixir, OpenAir, EBI, EOS κλπ? Και γιατί δεν είναι όλα κεντρικά, π.χ. στο EOS? Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλει να ξεκινήσει η Ναταλία. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Ναι. Να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κεντρικοποίηση. Αυτό που έδειξε στο EBI EMBL είναι στην ουσία ένα hub που προσπαθούν, μια πλατφόρμα και ένα hub που προσπαθεί να στήσει, και θα βασίζεται πάνω στη διαλειτουργικότητα. Γιατί η κάθε χώρα, το κάθε νοσοκομείο, ο κάθε ερευνητικός οργανισμός, όπως και το LXGR, όπως και το Instruct, όπως και όλα αυτά, μαζεύουν σε εθνικό επίπεδο, με εθνική χρηματοδότηση, τα δεδομένα. Άρα ο σκοπός είναι η διαλειτουργικότητα, και το fragmentation που ναι μεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε, το κάνουμε μέσω διαλειτουργικότητας. Και το OpenAir και το EBI και το Elixir, όλοι είμαστε μέρος του EOSC. Άρα το EOSC δεν είναι κάτι καινούριο, το European Open Science Cloud. Είμαστε όλοι εμείς που θα, όσο περνάει ο καιρός, θα υπάρχουν όλες αυτές οι συνδέσεις. Ναι, και να προσθέσω, συμφωνώ και εγώ, να προσθέσω ότι υπάρχουν πολλές συνιστώσεις στο πρόβλημα αυτό, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και πολλές προσπάθειες. Και προφανώς το πιο σημαντικό είναι να γίνουν όλα αυτά federate κάπου, και το EOSC λογικά αυτό θέλει να κάνει, και ελπίζουμε ότι θα συγκεντρωθούν τελικά οι περισσότερες προσπάθειες εκεί. Να αναφέρω επίσης ότι μιλάμε για τον οδηγό αυτό που είναι σε εξέλιξη, τον οποίο συντάσσουμε αυτή τη στιγμή. Θα δώσουμε όλα αυτά τα link και όλη αυτή την προσπάθεια. Θα διαμοιραστεί ανοιχτά με όλους, οπότε θα μπορέσετε να τα βρείτε κεντρικά. Στις επόμενες δύο εβδομάδες, μέχρι τέλος του μήνα, θα φροντίσουμε να βγει αυτό και να είναι διαθέσιμο ελεύθερο για όλους. Οπότε και πέραν δηλαδή από τον βιντεοσκοπήσεων θα μπορείτε να αξιοποιήσετε και όλη αυτή την πληροφορία, σύν όσα δεν έχουμε προλάβει να αναπτύξουμε στη διάρκεια αυτού του webinar, μέσα από τον οδηγό. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω, δεν βλέπω άλλη, αν υπάρχει να μας την ξαναγράψετε, γιατί με το chat είναι και δύσκολο, μήπως έχουμε χάσει κάποια. Ρωτάει πάλι ο χρήστης K-Wood, ποιος θα κάνει sequencing στα δεδομένα που εξετάζονται στα νοσοκομεία.
Κωνσταντίνος Βουτετάκης, μάλιστα βιοπληροφορικός στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ποιος θα κάνει sequencing στα δεδομένα που εξετάζονται στα νοσοκομεία? Ο Αλέξανδρος, μήπως ξέρει. Δεν το γνωρίζω αυτό καθόλου. Τώρα μιλάμε για τα δεδομένα του COVID μόνο, σωστά? Φαντάζομαι. Φαντάζομαι πως ναι. Θέλετε... Δεν το γνωρίζω καθόλου. Κύριε Βουτετάκη, θέλετε να πάρετε το λόγο? Είναι, ναι, έχει σηκώσει το χέρι. Έλλη, μπορείς να το... Είναι ο χρήστης και η Βουτ. Και είναι και άλλοι δύο που έχουν σηκώσει χέρι από ό,τι βλέπω. Μ' ακούτε? Ναι, γεια σας. Κωνσταντίνος Βουτετάκης λέγομαι. Είμαι ειδικός τεχνικός επιστήμονας στην ομάδα βιοπληροφορικής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και ήθελα να ρωτήσω ότι όλα αυτά τα δείγματα τα οποία μαζεύονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία και εξετάζονται, φυσικά θα συλλέγεται το αίμα. Στη συνέχεια αυτά τα δείγματα δεν θα πάνε για sequencing. Δεν θα πρέπει να δούμε ποια στελέχη αυτού του ιού υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Μάλιστα. Ποιος θέλει να απαντήσει? Νομίζω ότι απάντησε ήδη η κυρία Κούνια στο chat, ότι καταρχήν σύγκρονση θα γίνει σίγουρα από την Ακαδημία Εθνών, το ΙΒΕΑ. Νομίζω και κανένα δύο άλλοι φορείς θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά νομίζω κάτι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και επίσης δεν ξέρω, μιλώντας τελείως χωρίς να έχω γνώση του αντικειμένου, δηλαδή πρακτικά ποιος θα το κάνει της ουσίας, απλά το να γίνει η συλλογή όλων αυτών των δειγμάτων και να μεταφερθούν σε κατάλληλα κέντρα ώστε να γίνει το sequencing, η κατόπινη επεξεργασία τους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θέματα όπως είναι αυτό που ανέφερα πριν, ασφάλεια των δεδομένων, θέματα εμπιστευτικότητας, ευαίσθητο δεδομένων και όλα αυτά. Οπότε σίγουρα θα γίνει. Σε τι έκταση και σε τι βαθμό είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία. Και από ό,τι βλέπω και το Παστέρ θα το κάνει από ό,τι βλέπω στο chat. Και τα εργαστήρια, τα εθνικά κέντρα αναφοράς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν sequences, κάνανε sequences για το HIV για παράδειγμα και για να βρουν και την ανάπτυξη αντοχής και τα λοιπά, αλλά το αν θα γίνει sequences και πώς θα γίνει, γιατί δεν είναι και κάτι straightforward και πολύ απλό, θα πρέπει να υπάρξει κεντρική πολιτική, φαντάζομαι, απόφαση, χρηματοδότηση και τα λοιπά. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν υπάρχει επομένως κάποια ενημέρωση τέτοια? Δεν έχει δρομολογηθεί κάτι τέτοιο, είχε ανατεθεί σε κάποιον συγκεκριμένα? Γιατί είπατε το ΙΒΕΑ, ας πούμε. Έχει γίνει ανάθεση πώς? Δεν νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει ακόμα αυτά. Εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν οι ειδικοί που έχουν σηκώσει το χέρι και να μας πούνε. Αλλά ίσως αυτό να πρέπει να είναι μια πρωτοβουλία, μήπως ο κύριος Σαβάκης ξέρει, που κάποιος θα πρέπει να αναλάβει. Έχει συζητήσει το λόγο, κύριο Σαβάκης. Και να ενημερώσει την κοινότητα. Ναι, είχε κολλήσει τώρα, μόλις έδωσα και στην κυρία Μαμαλά και στον κύριο Σαβάκη. Παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω, Σαβάκης? Ναι, γεια σας. Με ακούτε? Α, ωραία. Κοιτάξτε, για το sequencing, το ερώτημα είναι σε τι θα ήταν χρήσιμο το sequencing. Έχουν δημοσιευτεί πολλές... κάποιες παραλλαγές του ιού. Αυτός αλλάζει, όπως ξέρουμε, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί κάποιες παραλλαγές ή τουλάχιστον δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία ή κάποια αναφορά κάποιων παραλλαγών του ιού που είναι είτε πιο μεταδοτικές, που θα ενδιέφερε την επιδημιολογία του θέματος, είτε πιο παθογόνες, που θα ενδιέφερε την κλινική αντιμετώπιση. Με άλλα λόγια, οι παραλλαγές που υπάρχουν φαίνεται να είναι ουδέτερες όσο αφορά τη μεταδοτικότητα ή την κλινική εικόνα. Η άλλη χρήση των παραλλαγών, του sequencing, θα μπορούσε να ήταν η ιχνηλάτιση. Αν πρώτον υπάρχουν πολλές παραλλαγές που κυκλοφορούν σε μια χώρα και ξεκινήσει κάπου μια μικρή τοπική έξαρση, τότε θα μπορούσε κανείς, αναλύοντας τις παραλλαγές αυτές, να δει αν αυτή ξεκίνησε από ένα άτομο ή από πού ξεκίνησε, αν έχει αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων. Αυτές οι δύο είναι οι χρήσεις του sequencing και αυτή τη στιγμή η πρώτη φαίνεται να μην έχει αξία,
όσο αφορά τις ιδιότητες του ιού. Η δεύτερη, σε μια επόμενη φάση που όπως φαίνεται ο ιός θα έρχεται και θα ξανάρχεται και θα ξανάρχεται, μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτό. Φώτης Σόπλος. Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή οι ακολουθίες όπως είναι κατατεθειμένες δείχνουν ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη σταθερότητα και είναι αρκετά συντηρημένες. Παρ' όλα αυτά, στο σύνολο των ακολουθιών που έχουν γίνει sequencing σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, υπάρχει μια παραλλαγή η οποία εμφανίζεται σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία ίσως επηρεάζουν και τους επιτόπους. Αλλά οπότε ίσως θα είχε νόημα, απλά δεν γνωρίζουμε ακόμα αν υπάρχει όντως αυτή η σχέση όπως αναφέρατε πάρα πολύ σωστά με τη συμπεριφορά είτε την κλινική είτε την επιδημιολογική του ιού. Οπότε συμφωνώ ότι δεν υπάρχει ακόμα αυτή η πληροφορία ξεκάθαρα, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις μόνο. Ναι, αν μπορώ να πω, δεν είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε τώρα. Είναι καλό να υπάρχει η βάση, η υποδομή, η δυνατότητα να γίνει εάν χρειαστεί. Όπως, και για να πάω λιγάκι παράπλευρα που είναι κάτι πιο επίγον, θα πρέπει να υπάρχει η υποδομή να μπορούν να γίνουν πολλά τεστ για τον ιό αργότερα. Και αυτό δεν κουβεντιάστηκε καθόλου. Αυτή τη στιγμή τα τεστ, από όσο γνωρίζω, γίνονται αποκλειστικά στο Pasteur. Δεν ξέρω αν γίνονται και σε κανένα άλλα κέντρα. Πρέπει να δούμε το παράδειγμα των Γερμανών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ό,τι συσκευή είχαν και δεν είχαν, που λέει ο λόγος. Ιδιωτικά εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, για να κάνουν τις αλλαγές, για να κάνουν αυτά τα τεστ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι κι εμείς για να γίνει αυτό. Αλλά αυτό ξεφεύγει λίγο από την κουβέντα μας. Το αναφέρω μόνο επειδή ανέφερα πριν το τι μας χρειάζεται τώρα και τι χρειάζεται αργότερα. Αν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό και πρέπει να φύγω σε λίγο γιατί τρέχει η μελέτη και πρέπει να απαντήσω σε κάποια επίγοντα ερωτήματα. Τεστ μπορεί να γίνονται PCR τεστ που αυτή τη στιγμή είναι αυτά που χρησιμοποιούνται, μπορεί να γίνονται σε πολλά εργαστήρια. Γίνονται ήδη, ας πούμε, και σε εμάς εδώ στην Ιατρική Σχολή σε δύο εργαστήρια. Υπάρχει δυνατότητα να γίνονται τουλάχιστον σε όλα τα πανεπιστημιακά, σε όλα τα πανεπιστήμια που έχουν ιατρικές σχολές και έχουν εργαστήρια και έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται και μια προσπάθεια με τρία κέντρα αναφοράς να αναπτύξουν και νέες μεθόδους και για εν πάση περιπτώσει να δώσουν οδηγίες και για αντισώματα που θα είναι το επόμενο που θα πρέπει να γίνει σε ευρεία κλίμακα. Και συμφωνώ απολύτως ότι ναι, πρέπει σχετικά σύντομα να προχωρήσουμε σε μαζικότερους ελέγχους. Ωραία, ευχαριστούμε. Υπάρχουν ευχαριστούμε. Δύο ερωτήσεις στο chat που νομίζω έχουν απαντηθεί. Έχω δώσει το λόγο και στην κυρία Μαμαλά και δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει, να προσπαθήσει λίγο να κάνει unmute. Ναι, μ' ακούτε? Ναι. Ναι, από όσο ξέρω το Pasteur μπορεί να κάνει sequencing και ίσως το δρομολογεί κιόλας. Όχι για τώρα άμεσα, αλλά να έχει όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται, αν χρειαστεί, σε σχέση με τους πολυμορφισμούς πάντα, να γίνει. Έχει την τεχνολογία δηλαδή. Από εκεί και έπειτα, εγώ θα θέσω ένα προβληματισμό σε σχέση με αυτό που είπε και ο κύριος Σαββάκης. Αν δούμε και την πορεία της Πορτογαλίας, που από όσο ξέρω, ίσως να κάνω και λάθος όμως, ξεκίνησε παρόμοια με την Ελλάδα και εκεί τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον να γίνει μια γλούχηση του ιού στα ελληνικά δείγματα που φαίνεται να πηγαίνουμε καλύτερα εδώ. Αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε. Έλλη, υπάρχει και ο Χρήστης Βασίλης που έχει σηκώσει το χέρι. Νομίζω οι άλλοι όλες οι άλλες παρεμβάσεις έχουν απαντηθεί. Έχουν καλυφθεί. Πρέπει να κάνετε unmute.
Ναι, μπορείτε να κάνετε unmute να δούμε αν λειτουργεί. Ναι, με ακούτε τώρα? Ναι, ναι, γεια σας. Είπα ο Βασίλης Ζουμπουρλής, ερευνητής πρώτης βαθμίδας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Σας συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος Σαββάκης, επειδή πολλά πράγματα είναι εν εξελίξη, είναι σίγουρο ότι και πολλά τεστ θα χρειαστούν και πιθανόν και τα όμιξ που έθεσε κάποιος άλλος συνάδελφος από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μερικά κέντρα έχουν βγάλει ήδη κάποια δελτία τύπου για το τι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο κομμάτι της έρευνας. Σε επίπεδο πολιτικής, κυβέρνησης ελληνικής δηλαδή, όπως και παγκόσμια, έχουν πάρθει διάφορα μέτρα για τον πληθυσμό, για οικονομικές πλευρές, για την ανεργία κτλ. Θα ήθελα να σχολιάσω και σε αυτό πρέπει να πιέσουμε λιγάκι, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι ερευνητικής κοινότητας και είναι πολύ καλή αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε σήμερα, που θέλει να προσφέρει τις δυνάμεις της με τον πιο ευγενή τρόπο για να απαντήσουμε και σαν επιστήμονες σε ερωτήματα τα οποία μπαίνουν για συζήτηση. Από αυτή την άποψη θα πρέπει όσοι μπορούν και από τις θέσεις τις οποίες βρίσκονται να πιέσουν την πολιτεία, ούτως ώστε να υπάρξει άμεση χρηματοδότηση όπως και για άλλες, δηλαδή 24 δισεκατομμύρια θα μοιραστούν, δεν το λέω με την έννοια ότι πάμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα. Άρα και οι επιστήμονες με τη δυναμική και τον ουμανισμό του οποίου έχουν θέλουν να προσφέρουν τις δυνάμεις τους, αλλά από ό,τι ξέρουμε όλα γίνονται με κάποια χρηματοδότηση. Οπότε πρέπει να πιεστεί η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση και άμεσα πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό τίποτα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Κατανοώ ότι έχουμε ξεφύγει πολύ με βάση τον αρχικό χρονοπρογραμματισμό. Έχουμε κάποιες επίγουσες ίσως ερωτήσεις. Διαφορετικά μπορούμε να το συνεχίσουμε και φυσικά να πω... να δείξω που μπορείτε να μας δείτε ένα slide μισό λεπτάκι για να σας πω όσο ψάχνω να το βρω. Ότι αυτή την προσπάθεια θα τη συνεχίσουμε. Ό,τι έχετε γράψει στο chat εμείς, δηλαδή ό,τι πρωτοβουλία έχετε αναλάβει και όποια συμβολή δικιά σας έχει αναφερθεί στο chat, θα την συλλέξουμε και θα εμπλουτίσουμε τον οδηγό που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή με αυτήν. Μπορείτε και μετά να μας στείλετε επίσης κάποιες προτάσεις ή νέα πληροφορία που γνωρίζετε από συναδέλφους σας ή από κάτι δικό σας με το οποίο ασχολείστε. Οπότε, μισό λεπτάκι να κάνω share screen. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση για την κυρία Γιώτα του Λούμι. Υπάρχει φορέας που να θέλει και να έχει τη δυνατότητα να συντονίσει μεθοδολογικά όλες τις σχετικές έρευνες σε εθνικό επίπεδο και να είναι σε επικοινωνία διεθνώς? Φαντάζομαι για το κομμάτι το ιατρικό. Την είδα την ερώτηση και ετοιμαζόμενο τώρα να απαντήσω γραπτός. Official δεν υπάρχει. Θα μπορούσε αυτό τον ρόλο να τον παίξει ο ΕΟΔΗ, που είναι το CDC της Ελλάδας πρακτικά. Τώρα, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες περισσότερο μέσω πανεπιστημίων, αν δεν υπάρξει κάποιος τέτοιος, αν δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει κάποιος τέτοιος φορέας. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Μάλιστα, ωραία. Έλλη, νομίζω να κλείσουμε γιατί ναι, είμαστε αρκετά εκτός. Να πω ότι μπορείτε να μας βρείτε όσον αφορά το Opener και το RDA, που είναι ένας από τα δύο έργα τα οποία εκπροσωπούμε σήμερα ως διοργανωτές. Μπορείτε να μας βρείτε εδώ, στο RDA in Greece, αν πληκτρολογήσετε στο browser σας, στο σας, Join Group, και στην ιστοσελίδα του Opener στην Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε και περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πώς η ανοιχτή επιστήμη και το πώς η διαχείριση δεδομένων και όλες αυτές οι δράσεις για πολιτικές, για εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τα δεδομένα και το καθεξής, πώς εξελίσσονται μέσα από τις δράσεις μας στο Opener. Να πω ότι, να κλείσω δίνοντας το επόμενο... Δείτε σας κοιτάξτε στο επόμενο webinar που έχουμε προγραμματίσει με ένα εξίσου εξαιρετική σημασία webinar
για το GDPR. 4 Μαΐου στις 11 η ώρα, όποιος θέλει μπορεί να το σημειώσει. Και να πω ότι σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μετά. Όπως είπαμε, να δηλώσετε, να συμβάλλετε σε όλες αυτές τις προσπάθειες που αναφέρθηκαν. Και στο τέλος, σε 2 εβδομάδες από τώρα, θα διαμοιράσουμε ανοιχτά τον οδηγό αυτό που, των δράσεων που αναπτύσσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι κάποιος άλλος. Κύριε Ιωαννίδη, αν είσαστε εδώ, θα θέλετε να το κλείσετε εσείς έτσι ωραία όπως το ανοίξατε το webinar. Έλλη και Φώτη, συγχαρητήρια και από μένα. Το chat, τα μισά πράγματα που λέγονται στο chat είναι ευχαριστίες και συγχαρητήρια και είναι συγκινητικό και δείχνει το πόσο ανάγκη έχει η ακαδημαϊκή κοινότητα από μια τέτοια πρωτοβουλία. Και ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς εσένα, κύριο Σέλη, για την διοργάνωση και όλους τους άλλους που συνέβαλαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το οποίο είπε και η Έλλη μόλις πριν, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Φάνηκε και από όλη τη συζήτηση πόσες πτυχές υπάρχουν και γενικές οριζόντιες, αλλά και πιο ειδικές. Και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία ενεργά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, το Fleming, το Pasteur, το Ιβεάκ και αδημόκριτο, μην τους αναφέρω τώρα όλους, πανεπιστήμια, να δημιουργήσουμε μια suite από τέτοια webinars για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να επικοινωνούμε και μετά θα προκύψουν και οι συνεργασίες. Όλα αυτά, μετά το Πάσχα θα δείτε τις ανακοινώσεις και θα κινηθούμε. Να ευχαριστήσω και από μένα και όλους τους ομιλητές και όλους τους οργανισμούς, ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Όπως είπα, τα συγχαρητήρια είναι σε όλους, αλλά είναι μία η κατεύθυνση. Όλοι μας έχουμε κάτι να προσφέρουμε και εμείς ως Αθηνά θα προσπαθήσουμε να αποτελέσουμε τον καταλήτη με αυτά τα ίδια επικοινωνιακά πράγματα, πέρα από άλλα ψηφιακά τα οποία κάνουμε, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα και αυτά. Να ευχαριστήσω το Open Air, να ευχαριστήσω το RDA, να ευχαριστήσω το LXGR, τους Εθνικούς Κόμβους αυτά τα 3. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, πολύ ιδιαίτερο αυτή τη χρονιά και θα ακούσετε μαζί μας για τις επόμενες δράσεις, τα επόμενα τέτοια webinars αμέσως μετά το Πάσχα. Ευχαριστώ όλους, συγχαρητήρια στους οργανωτές, ιδίως εσένα Έλλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κλείνουμε εδώ. Είμαστε σε επαφή πλέον να απαντήσουμε και όλες τις ερωτήσεις offline και να συμβάλλουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε και καλό Πάσχα και από μένα. Ευχαριστώ και τους ομιλητές φυσικά, γιατί ήταν πολύ, πολύ γρήγορα έγινε όλο αυτό ο συντονισμός αυτού του webinar. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Πάσχα. Εμείς ευχαριστούμε, καλό Πάσχα. Γεια σας. Καλό Πάσχα. Γεια σας.